διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Φίλες και φίλοι, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καζάκης. Καλό μεσημέρι, έτσι ή αλλιώς. Είχα μια καθυστέρηση λόγω του ότι επιστρέφαμε από την Πάτρα, καθότι χθες είχαμε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Μ' άρεσε ιδιαίτερα. Στη λέσχη τραπεζικών της Πάτρας, όπου έγινε μια διάλεξη, να το πούμε έτσι, για το τι υπάρχει, τι διέξοδος υπάρχει σχετικά με την παρούσα κρίση, το σημερινό αδιέξοδο. Και έτσι λοιπόν καθόρισαμε να καθυστερήσουμε μαζί. Είναι ο Δημήτρης ο Κυπριώτης μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και στα πλήκτρα ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια επέτειο, δυσάρεστη θα έλεγα. Μου τη θύμισε ο Δημήτρης δηλαδή βασικά. Γι' αυτό ξεκίνησε και το τραγούδι έτσι. Ναι. Είναι η επέτειος του Μαξίμου. Είναι η επέτειος του Μαξίμου, γιατί ο κόσμος ακούει Μαξίμου και σου λέει πάλι ποιος ευπατρίδης είναι αυτός, ποιος καλός κύριος μας δώρησε αυτό το κτίριο. Mm-hmm. Ενώ στην ουσία τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά και ο κύριος αυτός συνδέεται και η ιστορία του με κάτι άλλο. Για πες τα Δημήτρη εσύ που, ως ιστορικός. Καταρχάς είναι ο ευεγέτης ο οποίος έδωσε το Μαξίμου. Δεν το έδωσε, το πούλησε κατά μία εκδοχή στη μισή τιμή. Ναι, ναι, ναι. Στην πραγματικότητα είχε πάρει κάποια δάνεια, ήταν μια μεγάλη ιστορία. Η τότε Πρωία, αν θυμάμαι καλά, εφημερίδα στο Μεσοπόλεμο, τον είχε καταγγείλει αυτόν και τον Λοβέρδο. Μάλλον τρεις ήταν. Λοβέρδος, Κανελόπουλος, όχι ο Παναγιώτης, ο Σταύρος, που ήταν βιομήχανος της εποχής εκείνης, και ο Μάξιμος, οι οποίοι ήταν οι μεγαλύτεροι. Μάξιμος Δημήτριος. Ναι, 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 Μάξιμος Δημήτριος, τραπεζίτης στο επάγγελμα, οι μεγαλύτεροι απατεώνες υπουργοί που έχουν περάσει ποτέ από κυβέρνηση. Στο Μεσοπόλεμο δεν ξέραν τους σημερινούς τους δικούς μας. Λοιπόν, έτσι είχαν βγει εφημερίδες. Έχω τις εφημερίδες δηλαδή. Με τη φωτογραφία τους και λένε φάτε τους. Έτσι λοιπόν λέγανε. Τη εποχή εκείνη. Πράγματι, μιλάμε για μεγάλους απατεώνες. Ο κύριος Μάξιμος έκανε τρελά λεφτά κερδίζοντας σε βάρος της Ελλάδας με το χρέος της χώρας. Τραπεζίτης ο ίδιος. Υπηρέτησε ως υπουργός διάφορες κυβερνήσεις και διάφορα καθεστώτα. Έβαλε πλάτη τελικά στη δικτατορία Μεταξά και χρηματοδότησε την ανέργηση της Ακρόπολης στη Μακρόνησο. Λοιπόν, αυτός είναι ο ιδρυτής. Σήμερα ίδρυσε το πολιτικό στρατόπεδο στην Μακρόνησο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αυτός ο κύριος λοιπόν ήταν και αυτός που ήταν η αιχμή του δόρατος ενάντια στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Όταν ιδρύθηκαν από τον Παπαναστασίου με τον νόμο του 1933, ήταν αυτός που βγήκε και είπε: τι είναι αυτά τα πράγματα, αναβαθμίσουμε τη ζωή και το ρόλο του εργάτη. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα, είναι ποτέ δυνατόν? Δηλαδή το επόμενο βήμα ποιο είναι? Να πάρουν την εξουσία οι εργάτες? Στο Μάξιμο τότε απάντησε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, λέγοντας ότι είναι λογικόν ο κύριος Μάξιμος να αντιδρά σε μια τέτοια μεγάλη κοινωνική μεταρρύθμιση, διότι όπως όλοι οι κεφαλαιοκράτες απανταχού Ευρώπης δεν θέλουν τους εργάτες να βγουν από το καθεστώς της φιλοπτωχίας και φιλοπρονίας, όπως το λέγε, δηλαδή από το καθεστώς φιλανθρωπίας, κρατικής φιλανθρωπίας. Βέβαια, για να αποκτήσουν αυτά δικαιώματα. Και σήμερα ξαναγυρίζουμε πίσω δικαιώνοντας πλήρως το Μάξιμο. Ο Παγιώτης Κανελόπουλος της εποχής εκείνης ήταν και αυτός στέλεχος του Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή δεξιός, να το πούμε έτσι, και της βασιλόφρονος πτέρυγας, να το πούμε έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως είχε μια προοδευτική, έτσι, μια αστική προοδευτική άποψη για τα πράγματα. Και βεβαίως δεν ήταν τυχαίο, τον διόρισαν και πρόεδρο του Οργανισμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην πρώτη φάση του και το υπερασπίστηκε πραγματικά, δίνοντας το εύσημα ακόμη και ο ριζοσπάστης της εποχής, με συνέντευξη που είχε πάρει από τον ίδιο τον Παναγιώτο Κανελόπουλο,
υπερασπίζοντας το δικαίωμα του εργάτη στην κοινωνική ασφάλιση που σήμερα καταργεί η κυβέρνηση αριστεράς. Αυτή ήταν και η εισαγωγή του τραγουδίου από την ποιήση Γιάννη Ρίτσου με την Δημητριάδη σε έργο του Μικρούτσικου. Αυτό ήθελε να μας τονίσει. Όμως, ενώ αυτή είναι η ζώσα ιστορία της Ελλάδος και θα έπρεπε κανείς σήμερα να ακούει από τα ραδιόφωνα ή τις τηλεοράσεις έστω μια μικρή υπόμνηση αυτού του πράγματος, αντί αυτού, ακούμε σήμερα πρωί-πρωί τον κύριο Λεβέντη να μας λέει για οικουμενικές κυβερνήσεις και για συμφωνίες άλλες. Με τον Προβόπουλο επικεφαλής. Ναι, ή με τον Καραμαλή. Όχι, λέει ο Καραμαλή, 40 βουλευτές. Ναι, 40 βουλευτές. Καραμαλική. Εάν δεν θέλει, δε θέλει. Ναι, ναι, ναι. Και της κρίσης της αστυνομίας του κυρίου Σφακιανάκη. Μόνο πολλούν σήμερα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όχι, για το ζήτημα του κυρίου Σφακιανάκη, ναι. Εγώ επειδή με ρωτήσανε και οι δημοσιογράφοι, δεν ήθελα να εμπλακώ σε αυτή την ιστορία. Και δεν θέλω εγώ να κάνω κρίσεις για τους στρατηγούς, ναι. Αλλά μου κάνει μια εντύπωση. Ορισμένα πράγματα εντύπωση. Εγώ ό,τι γνωρίζω από διοίκηση πολυπρόσωπων διευθύνσεων στον ιδιωτικό τομέα. Που τυχαίνει να έχω εμπειρία. Λοιπόν. Καταρχάς είναι σαφές ότι ο κύριος Τόσκας με αυθαίρετο τρόπο, γιατί δεν είναι δυνατόν να λες εντάξει γιατί αυτός είναι δημοσιοσύτης, ναι. Υπάρχουν λόγοι που μεταθέτεις κάποιον. Βεβαίως. Είτε μεταθέτεις με δυσμένεια είτε μεταθέτεις με ευμένεια. Δηλαδή τον προάγεις γιατί είναι καλός να πάει να αναλάβει μια άλλη διοίκηση. Προφανές, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δια του Τόσκα ήθελε κάποιον δικό της έμπιστο άνθρωπο στη συγκεκριμένη διεύθυνση. Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματα του, εγώ δεν θέλω να μπω. Στο ποια είναι η διεύθυνση και η ιστορία. Γιατί δεν ξέρουμε κιόλας. Προσωπικά, τη μόνη επαφή που είχα με αυτή τη διεύθυνση ήταν τότε όταν η κυρία εισαγγελέας πρωτοδικών, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι, που είχε βγάλει εντολή για διερεύνηση του ζητήματος περί διασποράς ψευδών ειδήσεων για την Eurofor που περνούσε, που είχα πει και εγώ στο ραδιόφωνο. Που είχε μπερδευτεί με το EuroG4, δηλαδή με τη στάτο χωροφυλακή, με καλέσανε τότε, γιατί μου στο Radio 9, με κάλεσαν οι αξιωματικοί της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί είχαμε τότε την εκπομπή με τον κύριο Καγλαμάνο, πήγα εκεί και έδωσα κατάθεση. Η εικόνα που μου δώσαν αυτά τα νέα παιδιά, γιατί ήταν υπαστυνόμοι και της δίωξης, εξαιρετικά ικανοί, πρώτα και κύριε ξέραν το αντικείμενό τους, δηλαδή δεν μιλάγανε για κολοκύθια, δεν μιλάμε τώρα για το χωροφύλακα της παλιάς εποχής, έτσι. Λοιπόν, άρα μπαίνει ένα θέμα. Πρώτον, το να διοικείς μια διεύθυνση ή μια υπηρεσία, δεν έχει σημασία αν είσαι στο στρατό, στην αστυνομία ή στον ιδιωτικό τομέα, σε μεγάλους οργανισμούς ή οτιδήποτε, οφείλεις να φτιάξεις μια υπηρεσία που μπορεί να λειτουργεί και χωρίς εσένα. Αυτό είναι το κυριότερο. Έτσι, μπράβο. Εάν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, σημαίνει ότι είσαι άχρηστος. Ή υπηρετείς άλλα πράγματα. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόση φασαρία για τη μετακίνηση από μία θέση του κ. Σφακιανάκη σε κάποια άλλη θέση. Αυτό είναι ένα θέμα. Και από τον ίδιο. Έτσι. Δηλαδή ο κ. Σφακιανάκης δεν θεωρεί ότι δεν υφίσταται κανένας υφιστάμενός του που να πάρει τη θέση του επάξια. Πόσα χρόνια είναι σε αυτή. Είναι δεκαετία. Εγώ από τότε που θυμάμαι τη θέση αυτή είναι Σφακιανάκης. Ναι, από λοιπόν. Λοιπόν, άρα αδικεί τους υφισταμένους του. Και μόνο η αντίδραση αυτή αδικεί υφισταμένους. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι φέουδο μια διοίκηση. Τη φτιάχνεις, αποσύρεσαι όταν κρίνει η υπηρεσία για να αναλάβεις κάτι άλλο, το φτιάξεις. Εκτός και αν έχεις, πώς το λένε, μονοκαλλιέργεια, ας πούμε. Αναλαμβάνεις μόνο αυτό το μόνο σε αυτό. Λοιπόν, άρα δεν το καταλαβαίνω. Δεύτερο, όταν βγαίνουν πραγματικά κυριολεκτικά από τον κύριο Λοβέρδο σήμερα τον πρωί. Το δημοσιογράφο εννοώ, μέχρι τα τοπικά κανάλια στην Πάτρα που έτσι έκανα ένα ζάπινγκ, λέγανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λες και είχαν το χαρτί μπροστά τους και διαβάζανε το ίδιο χαρτί. Ποιο? Ο κύριος Φακιανάκης που έσωσε τόσα παιδιά από την παιδεραστία, τόσους από τις αυτοκτονίες. Εγώ δεν ξέρω τέτοια πράγματα. Εγώ ξέρω ότι αν έγιναν όλα αυτά, δεν οφείλονται στον κύριο Φακιανάκη, οφείλονται σε μια ολόκληρη υπηρεσία που νυχθημερών σκοτώνεται εκεί μέσα. Άρα το να λες ότι το έκανε ο κύριος Σφακιανάκης είναι υποτιμάς τους ανθρώπους εκεί που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο κύριος Σφακιανάκης βεβαίως αν έχει μια τέτοια υπηρεσία σημαίνει ότι είναι καλός, οργανωτικός και διοικητής. Άρα γιατί να μην προσφέρει τις υπηρεσίες του κάπου αλλού. Δημήτρη, κοίταξε να δεις, είναι πολύ σωστά και λογικά όλα αυτά τα οποία λες. Έτσι τις βάζεις απλά και από την εμπειρία και τη γνώση την δική μου να προσθέσω κάτι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, είναι δυνατόν εμείς εδώ στο ΕΠΑΜ να πούμε ότι με
εφόσον γαλουχείται ένας χώρος με συγκεκριμένον τρόπο, με συγκεκριμένες αρχές, είναι δυνατόν να λες ότι εγώ, ξέρεις, επάπειρο θα βρίσκομαι εδώ ή το επιτελείο μου θα είναι? Όχι, είναι λάθος. Όχι, βέβαια. Έτσι, σαφέστατα. Βέβαια. Και αυτό, γιατί νομίζω, δημιουργούνται σχέσεις, είναι σχέσεις εξάρτησης, ακριβώς, να το πούμε. Ο σκοπός είναι λοιπόν, και αυτό πρέπει να επιδιώκει και ο καθένας, σε όποιον οργανισμό και αν βρίσκεται, να βγάζει από κάτω τους νέους ανθρώπους, να τους εμφορεί με τις ιδέες, να τις εμπλουτίζει και να τις διευρύνει. Εγώ έχουμε. Λοιπόν θα σου πω το εξής. Ναι. Όταν υπηρετούσα στον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη, εκεί ξέρεις, στον ΟΑΣΕ, εκεί λοιπόν άλλαζαν κάθε 2 ή 3 χρόνια, ας πούμε, οι εκπρόσωποι των κρατών. Οι αντιπρόσωποι των κρατών. Στρατιωτικοί, στρατιωτικοί και οι διπλωμάτες, κατά κάποιον τρόπο. Περίπου. Οι διπλωμάτες μπορεί, μάλιστα, εγώ αντικατέστησα στην θέση τον κύριο Αβραμόπουλο, τότε γραμματέα της πρεσβείας. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν. Πού ήταν, σε ποια πόλη? Στη Βιέννη. Mm-hmm. Τότε λοιπόν διεπίστωσα ότι η προηγμένη στρατή, να το πω έτσι, προηγμένη με την έννοια της μεγάλης δύναμης, έτσι για να συνονοούμαστε, Αμερικάνοι, Βρετανοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, τέτοιες δυνάμεις, είχαν ορισμένους εκεί εξ επαγγέλματος συνταγματάρχες. Ήταν εκεί. Τον έβλεπα εγώ πολύ μεγάλο σε σχέση μαζί μου. Ρε παιδί μου, έλεγα τι είναι. Και μου εξηγούσε. Εγώ, η πατρίδα μου έχει επιλέξει, με βγάζει εκτός οργανικών θέσεων. Έτσι, μπράβο. Σωστό. Διοικώ αυτόν τον χώρο εδώ πέρα που τον εκπροσωπώ σαν ειδικός, αλλά δεν συμμετέχω, ας πούμε, στην πορεία ή δεν κόβω την πορεία κάποιων άλλων. Έτσι. Και έτσι, ναι, δεν καταλαμβάνω διοικητικές. Δεν καταλαμβάνω διοικητικές. Ξέρω ότι εγώ εδώ πέρα θα τελειώσω με αυτό το πράγμα. Και αυτό πέρασε σε κάποια στιγμή και στους δικούς μας νόμους εδώ, αλλά δυστυχώς απέτυχε. Δηλαδή θα μπορούσε ο κ. Σφακιανάκης, εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω την αξία του. Όχι, αυτό το πράγμα δεν, μπορεί, δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Όταν πάρουμε εξουσία, το συζητήσουμε. Ναι, θα τότε. Το δούμε τότε, ναι. Πώς γίνεται. Άρα θα μπορούσε λοιπόν να είναι και. Αλλά δεν θα παίρνει και τους βαθμούς, ρε φίλε. Έτσι, έτσι, δεν θα γίνει εσύ τώρα υποστράτηγος. Υποστράτηγος, αντιστράτηγος και βάλε και να θες να διοικήσεις και την αστυνομία τη στιγμή που θα κάνεις την άκρη σου, θα σε αποστρατεύσει, θα είσαι εκεί αν θέλεις, αν σε κρίνουν ότι κάνεις αυτή τη δουλειά ότι καλά. Είσαι εάν ο ειδικός. Ο ειδικός, εάν σε θέλουν και οι υφιστάμενοι σου, διότι έχουμε και το άλλο. Λοιπόν. Διότι εγώ διεπίστωσα εδώ ότι από κάτω κάτι άλλο δεν τον θέλανε εκτός. Δεν το ξέρω. Έτσι, δεν το ξέρω, ούτε έχω μιλήσει με κανέναν. Διαπιστώνω όμως με τα προσπίσω. Ναι, το οσμίζεσαι αυτό, ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Λοιπόν, όπως και να έχει πάντως, όπως και να το κάνει πάντως, το γεγονός ότι ένα ολόκληρο μηντιακό σύστημα έπεσε επάνω να προστατεύσει μεσαγωγικά τον κύριο Σφακιανάκη, σημαίνει ότι εδώ η διαπλοκή πάει σύννεφο. Δεν ξέρω αν συμμετέχει, δεν συμμετέχει, σε ποιο βαθμό δεν το ξέρω. Αλλά επειδή τα μέσα είναι αυτά που είναι και ο τρόπος που προβάλλουν είναι αυτός που κάτι είναι, μυρίζει. Σημαίνει κάτι μυρίζει άσχημο. Βεβαίως, πέρα όμως από αυτό, μπαίνει και ένα θέμα. Εγώ ξέροντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο μπορούσα να ξέρω, ήξερα ότι ο Αμερικανικός στρατός έχει τις θέσεις αυτές των ειδικών, και μάλιστα με βαθμό ανώτερο αξιωματικού, ειδικά για αυτούς που έρχονται όχι από τη West Point, δηλαδή από τη στρατιωτική εκπαίδευση, αλλά από άλλες σχολές. Δηλαδή θέλει ανθρώπους οι οποίοι να είναι ειδικοί σε διαπραγματεύσεις. Παίρνει λοιπόν από την ειδική σχολή του Harvard, που υπάρχει σχολή διαπραγματεύσεις. Που υπάρχει σχολή διαπραγματεύσεις. Που ξέρεις πώς να κάνεις διαπραγματεύσεις, να φτιάχνεις σενάρια διαχείρισης κρίσεων και όλα αυτά τα πράγματα. Τους δίνει έναν βαθμό ξεκινώντας από το λοχαγό, φτάνοντας μέχρι το συνταγματάρχη. Οι άνθρωποι υπηρετούν 15 χρόνια, φεύγουν μετά και έχουν μια πολύ καλή καριέρα και στον ειδικό τομέα. Δεν διοικούν μονάδες όμως. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λες. Δεν διοικούν υπηρεσίες. Καλά, το έχεις πιάσει, έτσι είναι. Λοιπόν, έτσι θα έπρεπε να υπάρχει και για τον ελληνικό στρατό. Δηλαδή για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και για τα σώματα ασφαλείας. Δηλαδή θέλεις ειδικούς ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι οφείλουν να έχουν ένα βαθμό για να μπορέσουν να έχουν ένα κύρος στην υπηρεσία, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν και τις διοικητικές ικανότητες να αναλάβουν το μης ολόκληρους ή υπηρεσίες ή όλα αυτά τα πράγματα. Και το πιο σημαντικό για μένα, για να τελειώσουμε γι' αυτό, γιατί συζητάγαμε και με ορισμένους ανθρώπους της αστυνομίας. Ναι. Λοιπόν, για μένα η δική μου άποψη είναι, πρώτη η κυρία, τελειώνεις με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Δεν μπορεί το σώμα της αστυνομίας να είναι όργανο της εκτελεστικής εξουσίας. Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Υποτίθεται ότι είναι φρουρός ένομης τάξης της κοινωνίας και του πολίτη. Υπηρετεί την κοινωνία και τον πολίτη. Άρα δεν υπηρετεί τον οποιοδήποτε υπουργό, την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Διαλύεται, εξών συνετέθη. Δηλαδή ενώ πήρανε έναν τίτλο, όποιος
Ταιριάζει, είναι καλός. Προστασίας του πολίτη, ναι, βεβαίως. Πολιτικά. Ναι, πολιτικά. Εγώ ναι, το δέχομαι έτσι. Πολιτικά ότι είναι ωραίος ο τίτλος. Αλλά να το δούμε στην πράξη. Μου, η ίδρυση όμως του δημοσίας τάξης, γιατί αυτό είναι το Υπουργείο, έτσι, έγινε από το Μεταξά. Ναι, βεβαίως. Έτσι. Καμία δημοκρατία στη χώρα, ούτε στο εξωτερικό, δεν έχει Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Ή όπου υπάρχει, όπως στη Γερμανία για παράδειγμα, είναι απόρρια δικτατορίας, όπως και στην Ισπανία. Δικτατορία άφησε τα... Γιατί ήθελε την αστυνομία ως πολιτική αστυνομία, δηλαδή ως όργανο της εκτελεστικής ουσίας, επιβολής, καταστολής. Λοιπόν, το πρώτο που είναι αυτό το πράγμα. Όλες οι υπηρεσίες λοιπόν του Υπουργείου οφείλουν να περάσουν στη φυσική ιεραρχία της αστυνομίας και να βοηθά το σώμα. Όπως όλα τα υπουργεία, έτσι πρέπει να γίνεται σε όλα τα υπουργεία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η εποπτεία ανήκει κατευθείαν στη Βουλή, όπου αποφασίζει και ποιο είναι ο προϋπολογισμός που πρέπει να έχει το σώμα και από εκεί και πέρα και ποιοι είναι οι βασικοί του στόχοι ως προς την εγκληματικότητα, την αντιμετώπιση, δηλαδή βασικό στόχο προς την κοινωνία. Εγώ θα έλεγα ότι η αντιπολίτευση έχει λόγο και εκεί. Μα αυτό είναι. Έχει λόγο. Γι' αυτό πρέπει να είναι μια επιτροπή η οποία εποπτεύει, κοινοβουλευτική επιτροπή, εποπτεύει το σώμα και του θέτει στόχους. Και η ηγεσία του κρίνεται από τους στόχους. Εάν λοιπόν η ηγεσία, η συγκεκριμένη, η φυσική ηγεσία του σώματος δεν πετύχει τους στόχους με δική της ευθύνη, έτσι, τότε αποστρατεύεται. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και μπαίνει αξιοκρατικά η επόμενη γενιά. Λοιπόν, η οποία αποφασίζεται και αξιολογείται από το σώμα. Δεν μπορεί να αξιολογηθεί από οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, πολιτικό σύστημα ή οτιδήποτε. Από το σώμα. Και με βάση προσόντα, ικανότητες, εγώ θεωρώ, εγώ τουλάχιστον αυτό που έχω μάθει από τις πολυεθνικές, να μου επιτρέψετε, λοιπόν, είναι ότι αυτός που προάγεται και αναδεικνύεται είναι αυτός που φέρνει σε πέρας αποστολές. Αυτός ηγείται. Μπορεί να έχει ειδικούς. Είπες τώρα την λέξη πολυεθνική και σκέπτομαι πόσο άσχημα ηχεί και σε δικούς μας ανθρώπους, διότι δεν έχουν αντιληφθεί ότι η πολυεθνική λειτουργεί σωστά. Άλλο είναι το πρόβλημα. Είναι, έτσι, σε ποια χέρια είναι. Σε ποια χέρια είναι που πάνε τα λεφτά που παίρνει, αλλά δηλαδή η οργάνωση και η παραγωγικότητα μιας πολυεθνικής είναι η ανώτερη δυνατή. Δηλαδή, αυτό το πράγμα πρέπει να διδαχτείς εκεί πέρα και να το κάνεις χτήμα ολόκληρης κοινωνίας. Λοιπόν, αναδεικνύεις πάντα αυτόν που στις αποστολές που αναλαμβάνει είναι ο καλύτερος. Έχει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Αυτός αναδεικνύεται. Από εκεί και πέρα, ο ειδικός, να το πούμε έτσι, βοηθάει, λειτουργεί, πώς τον εντοπίζουμε, σε αυτόν. Αλλά αυτός που επιτελεί και μάλιστα φέρνει σε πέρας αποστολές, διοικώντας μονάδες, ξεκινώντας από πολύ μικρές και τα λεφτά πράγματα, αυτός έχει και τα απαραίτητα προσόντα να πάει σε διοικητική θέση, διοίκηση δηλαδή, να επιτελέσει σε διοίκηση. Λοιπόν, ένας πρωθυπουργός τι επιτελείο συμβούλων ή συμβούλου πρέπει να έχει, έτσι, βεβαίως, για να μπορέσει να ανταποκριστεί στα καθήκοντα. Να, γιατί και εγώ στις ενόπλες δυνάμεις και στις ορκές ασώματα ασφαλείας είμαι ενάντια στη λογική του να πάει οποιοδήποτε διοικητής. Διοικητής είναι αυτός που έχει ικανότητες και ικανότητες πέρα από τις αντικειμενικές, δηλαδή προσόντα, ιστορίες και όλα αυτά και τις αποστολές που λέμε, είναι και το να κερδίζεις προϊσταμένους και υφισταμένους. Αν κερδίσεις το σεβασμό και τον προϊσταμένο και κυρίως τον υφισταμένο, ειδικά στις ενόπλες δυνάμεις, γιατί θα κληθείς να διοικήσεις μονάδες. Να υπερασπίσεις πράγματα. Έτσι, και να ρισκάρει τη ζωή του άλλος για σένα. Οπότε ο υφιστάμενος πρέπει να ορκίζεται στο όνομά σου, να σου έχει τέτοια εμπιστοσύνη και σεβασμό, που να πεις εγώ τον ακολουθώ στη φωτιά, αν χρειαστεί. Το ίδιο βεβαίως και στην αστυνομία, όχι όμως με τη λογική του στρατού, αλλά με τη λογική το ότι αντιμάχεται και υπερασπίζει την ένωμη τάξη. Αν δεν του έχει εμπιστοσύνη του αλλού, ο άλλος, ο υφιστάμενος, πώς θα τον ακολουθήσει, γιατί από πού και ως πού. Έτσι, τότε δημιουργούνται άλλου τύπου εξαρτήσεις. Εξαρτήσεις ή χρηματισμού ή παρασκηνίου ή διαπλοκής ή όλα αυτά τα πράγματα. Με αυτή τη λογική πρέπει να υπάρχει. Ή πελατειακή σχέση γενικότερα. Έτσι, μπράβο. Ναι. Να τα έχω καλά με αυτόν, γιατί αυτός έχει πλάτες, θα με αναδείξει και αυτός κτλ. Και επειδή έχω γνωρίσει πάρα πολλά κάμε νέα παιδιά, αξιωματικούς και στα σώματα ασφαλείας, αλλά και στις ενόπλες δυνάμεις, ρε παιδί μου, είναι κρίμα αυτό το νέο υλικό να πάει χαμένο. Δηλαδή χαμένο εντός ενός οργανισμού ο οποίος νοσεί βαθύτατα, έτσι, εδώ ολόκληρη κοινωνία. Πάει χαμένο γιατί είναι εξαιρετικά παιδιά. Δηλαδή εξαιρετικά παιδιά που θα μπορούσαν στις πλάτες τους να σηκώσουν ολόκληρη την ανασυγκρότηση των ενστόλων υπηρεσιών του κράτους. Και μάλιστα από μηδενικής βάσης. Δηλαδή ξεκινώντας, διαμορφώνοντας νέες ενόπλες δυνάμεις, νέα σώματα ασφαλείας τα οποία υπηρετούν. Νέας νοοτροπίας. Τελείως νέας νοοτροπίας. Γιατί είναι και νέες νοοτροπίες οι ίδιοι. Βέβαια. Άρα αυτό το πράγμα λοιπόν με αφορμή το Σφαγενάκι, αυτές ήταν οι δικές μου σκέψεις. Παρεπλήσιο θα σου πω ένα σχόλιο που ένας συναγωνιστής μας έκανε. Έγραφα, μας ενημέρωσε
Την ημέρα που είχαμε την συγκέντρωση στην Αθήνα, την μεγάλη αυτή την τελευταία συγκέντρωση των αγρότων, έφυγε από εδώ ένα αυτοκίνητο γεμάτο με το υλικό της πορείας, δηλαδή και της συγκέντρωσης, σημαίες και όλα αυτά τα σχετικά, και συνάντησε μπλόκα, τρία μπλόκα της αστυνομίας. Κατέβαινε λοιπόν. Πήγαινε πού? Ερχόταν στο Σύνταγμα για να δώσει το υλικό. Από το γραφείο εδώ, από τα γραφεία μας τα κεντρικά, για να έρθει στην πλατεία Κοραή. Στο κέντρο, ναι. Πώς θα περάσει αφού βρήκε τρία διαδοχικά μπλοκά. Τους είπε λοιπόν εκεί αυτός που ήταν επιφορτημένος, μη στενοχωριέστε, θα πάμε. Πάει λοιπόν εκεί, ευγενέστατα, στον μπλόκο, χαιρετάει, λέει χαιρετώ και στρατιωτικά, μου ανταποδίδει χαιρετισμό και λέει: κοιτάξτε, αυτό το υλικό είναι, πάμε για το ΕΠΑΜ, μας περιμένει, βγήκε και ο Γενικός Γραμματέας, είναι όλο μας. Παρακαλώ, περάστε το πρώτο μπλόκο. Το ξέρανε το ΕΠΑΜ, ξέρανε το Γκαζάκι, ξέρανε γενικά τη δραστηριότητα. Πρώτο μπλόκο, δεύτερο. Το τρίτο μπλόκο, πέφτουμε σε ένα αυτό, μια κοπέλα αστυνομική, η οποία ήσουν και εσύ μαζί, δεν, όχι έτσι. Ήταν, η οποία δεν, λέει, δεν ξέρω, λέει, ρώτησε το αρχηγείο. Ρώτησε τους προϊσταμένους. Με τον ασύρματο, βεβαίως περάστε. Φτάνει και στον τελευταίο που δεν ήξερε ούτε καζάκι, ούτε τίποτα, ούτε... του είπαν και αυτό κατά τον ίδιο τρόπο. Θέλω να πω, με μια συνεννόηση η οποία γίνεται στα πλαίσια όχι του αντιμάχομε κατευθείαν, έτσι, διότι εντάξει, εδώ που είμαστε, πάμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, είμαστε αυτοί. Αυτό ξέρεις, εμένα μου άρεσε αυτή η σκηνή, την οποία και εμείς συναντήσαμε στα δρόμο μας στα μπλόκα, ότι άμα δίνεις εξηγήσεις όπως πρέπει, βεβαίως, έτσι, δεν έπεται ότι είναι αντίθετό σου αμέσως για να πλακωθεί. Κοίταξε, εδώ έχει να κάνει και με την εκπαίδευση αστυνομικού. Έτσι, δηλαδή, είναι, αυτό θέλω να καταλήξω, ότι είναι εκπαίδευση των αστυνομικών. Πώς αυτοί θα μάθουν. Δεν μπορεί να υπηρετεί κάποιος στο σώμα που να μην έχει εκπαίδευση τουλάχιστον από τις παραγωγικές σχολές της αστυνομίας. Αυτά σε βάζουν τρεις μέρες, παίρνεις ένα όπλο, δεν ξέρεις τι να κάνεις, μετά καβαλάς μια μηχανή ή οτιδήποτε, έτσι. Αυτά πρέπει να τελειώσουν. Αυτά, μαχαίρι, αυτά μπορεί, πλησιάζουν άλλες ομάδες πολιτών που έχουν τις ίδιες λογικές. Λογικές. Ναι. Να λοιπόν, γιατί τα ΜΑΤ και όλα αυτά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο του. Γι' αυτό πρέπει να καταργηθούν. Να είναι μια κέψη. Το Σώμα της Αστυνομίας έχει βασικά αποστολή την ένωμη τάξη, την υπηρεσία στην κοινωνία και τον πολίτη. Και τη δίωξη φυσικά του εγκλήματος. Δεν έχει κανένα ρόλο να ασκεί καταστολή. Και δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά, με συγχωρείτε δηλαδή για όσους λέτε ότι χωρίς τα ΜΑΤ θα κάναμε. Τα ΜΑΤ είναι εφεύρεση της μεταπολίτευσης. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν πριν. Όχι. Εντάξει, οι άβρες, τα ειδικά αυτοκίνητα, οι ιστορίες κτλ. Συγγνώμη δηλαδή, πριν τι κάναμε. Και είχαμε και αυταρχικά καθεστώτα. Δηλαδή, μην ξεχνάμε, μετεφίλιος, μετεφιλιακές καταστάσεις, χούντα. Mm-hmm. Δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή. Τότε πώς άλλαζαν τα φώτα στον κοσμάκι. Και να σου πω και κάτι άλλο, αντιμετωπίσανε κιόλας και μέσα εκεί πέρα και το έγκλημα εκείνο που δεν ελέγχανε. Γιατί μπήκε το έγκλημα που ελέγχανε και το λειτουργούσανε με δύο τρόπους ώστε να μπορεί να καταστέλλεται η κοινωνία διά του εγκλήματος. Έτσι, μπορούσαν και πιο αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουν. Σε τι συμβάλλανε? Αυτό που χρειάζεται σύγχρονη εποχή, επειδή εξελίχθηκε το έγκλημα, είναι, να το πούμε έτσι, μια πιο σύγχρονη εγκληματολογική υπηρεσία, η οποία μπορεί με ανθρώπους, με στελέχη, με μόρφωση, με στελέχη τεχνοκράτης, να το πούμε εισαγωγικά, δεν μου αρέσει ο όρος, αλλά τέλος πάντων. Έτσι είναι, δεν μπορεί. Λοιπόν, μπορεί να το αντιμετωπίσει. Την καταστολή. Από πού και ως πού. Λοιπόν, αρκετά είπαμε για αυτό το θέμα. Νομίζω ένα άλλο που είδα εγώ και έτρεχε ήταν η επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη, αυτού με το μεγάλο βιογραφικό, το καλύτερο βιογραφικό της Ελλάδος. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Ξέρω εγώ ποιος το είπε και πώς βγαίνει. Το καλύτερο βιογραφικό λοιπόν. Επισκέφθηκε την κυρία Μέρκελ. Εκεί λοιπόν συγκατένευσε σε ό,τι αφορά το προσφυγικό. Διότι σε λίγες μέρες θα σου επιδείξω και κάποια χαρτιά που ο πατέρας του έχει υπογράψει με την του. Πολύ παλιά. Ναι, ναι, ναι. Πολύ παλιά. Χαρτιά έτοιμα, ναι, πρωτόκολλα δηλαδή. Και εκεί είπε ναι για το προσφυγικό, όχι βέβαια για το ασφαλιστικό. Που θα είναι και στα δύο με τα μπούνια, ναι, θα είναι, δεν το συζητάμε. Πολύ λοιπόν εύκολα εκεί με τους Γερμανούς τα βρήκε ο κύριος. Και έρχεται και η. Μιλάει την ίδια γλώσσα. Την ίδια γλώσσα. Έρχεται και τη γλώσσα του ευρώ. Έρχεται και η δημοσκόπηση και τον δείχνει τον ο καταλληλότερος πάλι. Τελείωσε. Να και πρώτος. Αυτά είναι συμπτώσεις. Και ο κύριος Λεβέντης από την άλλη πλευρά, εγώ δεν άκουσα, ρε παιδί, είναι και μακάκας, είναι και Λεβέντης. Έχει κανένα να λέει ψηφίζω Λεβέντη? Εγώ δεν ακούω, γελάνε. 4, τόσο. Δηλαδή αυτές οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή, κάτσε. Αν ψάξεις τη μεθοδολογία τους, έτσι, που δεν την παρουσιάζει κανένα κανάλι, θα δεις ότι από το δείγμα
από το αρχικό δείγμα έχουν εξαιρέσει το 50 με 60% που τους έστειλε στο διάλογο και δεν απάντησε. Με συγχωρείς, αν φτιάχνω ένα δείγμα και πετά το 50% και το 60% γιατί δεν μου απαντάει ή μου απαντάει με τον τρόπο που ξέρει ο Έλληνας να απαντάει, λοιπόν, τότε δεν κάνεις δειγματοληψία. Έτσι. Και διαμορφώνεται τώρα μία άποψη ότι από τον Άννα στον Καϊάφα θα φύγουμε λοιπόν από τον Τσίπρα για να πάμε στο Μητσοτάκη. Λες και δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα άλλο για τον ελληνικό λαό. Όχι, βέβαια. Αν είναι δυνατόν ο λαό. Και όποιο θέλει να αντιδράσει, α πάει στο Μακάκα. Έτσι. Δηλαδή είναι φοβερό. Αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, αυτά είναι για να τα πούμε, γιατί έχουμε τα αγροτικά που τρέχουν. Έχουν τη Δευτέρα πάλι, όπως γνωρίζεις. Πολλοί έχουν αποδεχθεί και έχουν στείλει προτάσεις να πάνε να δούνε, να συναντήσουν στο Μαξίμο. Εκεί βέβαια θα τους καλαρέσει το γεγονός ότι τους βάλαν μέσα στα γραφεία και αυτά και θα τους χώσουν εκεί πέρα όπως πρέπει, διότι τίποτα δεν θα πάρουν. Αλλά πριν είναι από αυτό, επειδή έχεις αιτήματα μπροστά σου που σου έχουν στείλει. Ήταν ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο που παρακολουθούσαμε χθες στο διαδίκτυο, τον Μιχελογιαννάκη να τον έχουν βουτήξει οι κριτικοί και να του λένε απ' εδώ ρε θα έρθεις, το κατάλαβες, και αυτός και να του λένε τον έφυα ρε, τον έσκησες τον έφυα, και αυτός να επαναλαμβάνει τον έφυα τον έφυα. Ήτανε, τι να εγώ σου πω. Εμένα μου στείλανε έναν αγρότη που του λέγε ρε με ποιο δικαίωμα ρε πούλησε την πατρίδα μου. Αυτό το πράγμα. Και αυτό όλο ήταν όλο το. Λοιπόν, για να μην ξέρει. Λέει δεν θα με χρει. Πού με θέλετε με ένα περισσότερο χρήσιμο. Εταδάρε μαζί μας. Και αυτός... Λοιπόν, καλά, αυτός το τι χρήσιμος είναι και πού είναι χρήσιμος είναι μια άλλη ιστορία. Τους λοιπόν, χάρηκα τους κριτικούς όμως, τους χάρηκα, ήταν αποθέωση εχθές στο διαδίκτυο. Λοιπόν, καλό είναι βέβαια να πούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια μάχη με στους αγρότες, στα μπλόκα βασικά. Στα μπλόκα. Κάποιοι θέλουν να την πουλήσουν τη δουλειά, εξού και τα αιτήματα αυτά, δηλαδή τα οποία είναι αστεία. Δηλαδή αν κάτσεις και κάτω, τα διαβάσεις έναν αγρότη, θα γελάσει ο αγρότης. Δηλαδή τι να του πεις, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης με το 51% στην εγγραφή του ΟΒΓΑΚ, θα γελάσει ο αγρότης. Σου λέει έλα εδώ ρε παιδιά, τι είναι ο αγρότης, αυτός που βιοπορίζεται από αγροτικό επάγγελμα. Κατανοητό αυτό το πράγμα, δηλαδή που το καταλαβαίνει και ο πιο αγράμματος αγρότης, το καταλαβαίνει αυτό, αυτό τι 51% και τα λοιπά, για να σωθούν ποιοι, αυτοί που έχουν αγροτική γη και παίρνουν επιδοτήσεις, έχουν τι δουλεύει άλλος. Μην τρελαθούμε τώρα. Αυτός που στο το Μητρό πρέπει να είναι μόνο αγρότες οι οποίοι ζουν από το επάγγελμα. Ασκούν αγροτικό επάγγελμα. Δηλαδή και τα εισοδήματά τους είναι από εκεί 51% και κολοκύθια. Δηλαδή τι είναι, μισό γιατρός και μισό αγρότες επειδή πάει και έχει, πώς το λένε, 50 γροθάρια ελιές. Ναι. Τι λέτε ρε παιδιά, από πού τα βρήκατε αυτά. Όχι, αυτός που βιοπορίζεται από το επάγγελμα αυτός είναι αγρότης. Ο άλλος δεν είναι αγρότης. Απλά έχει και εισόδημα από κάποιες αγροτικές υπηρεσίες. Ας έχει. Όπως είναι όλοι. Τι πάει να πει αυτό. Αγρότης είναι αυτός. Και σε αυτόν ανήκει το Μητρό. Γιατί ανοίγουν και άλλα ζητήματα. Ποιος παίρνει άδειες στις λαϊκές αγορές. Σαν παραγωγός. Και ποιος παίρνει τις επιδοτήσεις. Ποιος δικαιούται, μάλλον. Ποιος παίρνει. Το ασφαλιστικό. Το ζήτημα του ασφαλιστικού. Καλά, εδώ λένε φοβερά πράγματα. Πρώτο και κύρια, ο ΟΓΑ δεν μπορεί να στηρίζεται στις εισφορές του αγρότη. Είναι αδιανόητο, πρώτο και κύρια δεν πρόκειται να έχει ασφάλιση. Ο ΟΓΑ όταν πρωτοφτιάχτηκε είναι για να μπορέσει να βοηθήσει τον αγρότη να έχει ασφάλιση τη στιγμή που δεν μπορεί ο ίδιος να στηρίξει ασφάλιση. Έτσι. Και δεν καταλαβαίνω, τόσα ελεύθερα επαγγέλματα υπάρχουν. Για παράδειγμα, παλιά στους νομικούς υπήρχε το λεγόμενο ειδικό ένσημο το οποίο πλήρωνε στους δικηγόρους. Στους δικηγόρους για να μπορεί να καλύπτεται το Ταμείο Νομικών. Δικαίως! Γιατί αυτό δεν μπορεί να επεκταθεί σε όλους. Τους ελεύθερους επαγγελματίες ή τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν, δεν έχουν μισθωτές υπηρεσίες, ή να πληρώνει για το αγροτικό προϊόν. Τι να κάνουμε δηλαδή. Γιατί να το επιβάλλεις στον αγρότη. Μην τρελαθούμε, θα τον πεθάνεις. Και κυρίως θα πεθάνεις στο μικρό. Mm-hmm. Μα εμείς θέλουμε να στηρίξουμε. Πρέπει να στηριχτεί η μικρή καλλιέργεια. Και στο κράτος αφής είναι η μόνη που έχει μέλλον. Γιατί εμείς δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρχει μια γεωργία εντατικής καλλιέργειας. Πρέπει να υπάρχει μια γεωργία η οποία να έχει πολύ ποικιλομορφία, να έχει τη δυνατότητα να είναι προσαρμοσμένη στο φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα που έχεις σαν χώρα. Όχι να τα καταστρέψεις όλα για να φτιάξεις μια εντατική καλλιέργεια χιλιάδων στρεμμάτων και μετά όταν χρειαστεί να την αλλάξεις γιατί η αγορά πλέον δεν σηκώνει. Άντε τώρα να πέσουν έξω όλοι, όπως έγινε στη Θεσσαλία χρόνια και χρόνια. Τούτη εδώ η χώρα για περίπου ένα αιώνα. Κυριολεκτικά, πώς να το πούμε, είχε τεράστιο πρόβλημα με δύο πράγματα, το καπνικό και το σταφυδικό. Μια
Γιατί, γιατί τους βάλανε εντατικές καλλιέργειες, βάλτε όλους καπνούς, επειδή θέλανε οι Αμερικάνοι τη Βιρτζίνια, τα Βιρτζίνια εδώ για να πουλάνε στους Ευρωπαίους, και το άλλο τους σταφίδες, επειδή είχε πέσει στην, πώς το λένε, είχε πέσει ασθένεια στην σταφίδο παραγωγή της Γαλλίας, και έπρεπε λοιπόν η Ελλάδα να φτιάξει σταφίδες. Για έναν αιώνα οι αγρότες λυσάγανε να δουν τι μπορούν να κάνουν με τη μονοκαλλιέργεια, με τις εντατικές καλλιέργειες. Τέρμα με αυτά. Τέρμα με αυτά. Θέλει άλλου τύπου οργάνωση η αγροτική παραγωγή. Εσύ, Δημήτρη, με τα σημερινά δεδομένα τώρα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με τα μπλόκα, με τους αγρότες έξω, θα τους πρότεινες να πάνε σε έναν, σε έναν διάλογο, και με τι, αν θα πάνε σε διάλογο ή θα είναι ανένδοτη, αλλά ανένδοτη στο ότι μην υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο που δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Έτσι, δεν υπάρχει. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Πάρτε πίσω το νομοσχέδιο. Ποιο νομοσχέδιο? Λοιπόν, ποια είναι η καθαρή έτσι συμβουλή με τρία πράγματα, τέσσερα. Τρία πράγματα. Ναι. Τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα, γιατί βεβαίως μπορεί να συζητήσει για αγροτική πολιτική. Αλλά για αγροτική πολιτική θέλεις άλλα πλαίσια. Όχι, μιλάμε στην παρούσα κατάσταση. Το πρώτο πράγμα. Ποιος είναι αγρότης? Αγρότης είναι αυτός που βιοπορίζεται από αγροτικό επάγγελμα. Είτε είναι αυτό. Τελείωσε. Είτε είναι αυτό γεωργός, είτε κτηνοτρόφος, είτε αλιέας. Δηλαδή ψαράς. Λοιπόν, το δεύτερο βασικό ζήτημα. Το δεύτερο βασικό ζήτημα, που δεν είναι δεύτερο σε αξία, είναι τα χρέη. Εδώ δεν υπάρχει ούτε ίχνος αναφοράς για τα χρέη. Διαγραφής χρεών. Η διαγραφή χρέους. Δηλαδή και προς τον ΟΓΑ και προς τις τράπεζες. Τελειώσαμε αυτά. Τελειώσαμε. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Βεβαίως αυτοί που πήρανε δάνεια όπως τα πήρανε αγροτικά και δεν είναι αναγροτικά, αυτά είναι. Βέβαια. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την πολιτεία. Έτσι. Δεν έχει να κάνει με τον αγρότη. Ο αγρότης λέει, ρε παιδιά, πνίγουμε. Τι θα γίνει? Λοιπόν. Και πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα. Μετά η πολιτεία οφείλει να βάλει τους αγγελείς, να ψάξουν, να κάνουν, να δείξουν. Λοιπόν, από εκεί άρα και πέρα, διαγραφή χρεών λοιπόν. Διαγραφή να αναπνεύσει. Διαγραφή χρέους. Λοιπόν, να προστατέψει τον αγρότη αφενός και την ιδιότητά του, την επαγγελματική. Εδώ είμαστε οικονομολόγοι, έχουμε ολόκληρο επιμελητήριο που σου καθορίζει ποιος είναι λογιστής και φοροτέχνης για να κατοχυρώνει το επάγγελμά του. Και ο αγρότης είναι έρμεο. Όποιο πολιτευτεί, ας πούμε, βαφτίζει. Τον οποιονδήποτε. Ξεκάθαρο λοιπόν. Αγρότης ένα, χρέη δύο. Χρέη. Και το τρίτο, στήριξη. Στήριξη δεν είναι μόνο δώσουμε επιδοτήσεις. Στήριξη σημαίνει πρώτα και κύρια προστασία. Γιατί ο αγρότης, γιατί να μαζέψει το λάδι του? Για ποιο λόγο? Για τα 3 και 20 που το δίνουν, και αν του τα δώσουν και αυτά? Ή γιατί να μαζέψει τα οπορκυπευτικά του? Για ποιο λόγο? Για να τα πετάξει μετά ή να τον εκβιάζουν οι χοντρέμποροι, ή ο κτηνοτρόφος να έχει πώς το λένε, πρόβατα και κατσίκια τα οποία να μην μπορεί να πουλήσει πουθενά, ή οι χειρομάνες πάνω στο Μεσολόγγι και στην Ανατολοκανανία να μην μπορούν να δώσουν γιατί φέρουν οι Γερμανοί τα χοιρινά τους? Και στο φορολογικό του? Στο φορολογικό, εγώ πιστεύω ότι ο αγρότης, ειδικά τώρα στην Ελλάδα, στην κατάσταση που βρίσκεται, και με δεδομένο ότι έχουμε τη μέγιστη δυνατή, έχουμε το υψηλότερο επίπεδο ηλικίας του αγρότη. Έτσι, έχουμε 65 χρονών μέσος όρος ηλικίας του αγρότη. Πρέπει να φέρεις καινούριο. Για να φέρεις καινούριο, ας τον έξω από τη φορολογία. Ας τον έξω. Στο κάτω αφήσω σου δημιουργεί αυτό προϊόν. Αυτό στην δικαιοσύνη, γιατί θα σου πει ο άλλος, καλά ρε παιδί μου, οι άλλοι γιατί να πληρώνουν και αυτός να μην πληρώνει? Γιατί πολύ απλά σου δημιουργεί προϊόν. Και μέσα από το προϊόν του σου δημιουργεί εργασία. Αυτή η εργασία και οι επενδύσεις αποδίδουν στο κράτος. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να πληρώνει αυτός. Τον προστατεύεις ώστε να μπορεί να είναι σε θέση να αλλάζει καλλιέργειες. Ναι. Να μπορεί να πειραματιστεί με καλλιεργητικές μεθόδους. Αυτές που οφείλεις να σου το πεις εσύ ή η επιστήμη. Να μπορεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Αυτό είναι ρίσκο γι' αυτό. Ένα τέτοιο πλαίσιο είναι δυνατόν να το δεχθούν οι κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όχι βέβαια. Όχι. Αυτά πρέπει να πει. Αλλά αυτά είναι. Θέλω προστασία ρε Μάγκες. Δεν είναι κακό και αυτό. Και συνταξιοδοτικό. Το συνταξιοδοτικό έτσι αλλιώς είναι από τον ΟΓΑ. Εγώ θεωρώ ότι ο ΟΓΑ πρέπει να είναι μια αμοιβαίας, πώς να το πούμε στα ελληνικά, ας πούμε, ένα mutual, μια εταιρεία αλληλοβοήθειας. Έτσι, μπράβο. Αλληλοβοήθειας, όπως ήταν παλιά ορισμένα ταμεία, πώς το λένε, ευγενών επαγγελμάτων, όπως το λένε. Έτσι, που να μπορέσει να στηρίζεις τον άνθρωπο όταν βγαίνεις και να βγαίνει γρήγορα στη σύνταξη. Γιατί αν δεν βγαίνει γρήγορα στη σύνταξη, πώς θα αναπληρώνεται? Πώς θα αναπληρώνεται από το νέο?
Αν φτάνει στα 80 σου και είσαι ακόμη σκαφτιά στο χωράφι, σκαφτιά το λέω έτσι. Τα χέρια σου να μην έτσι, αυτό το πράγμα. Να τα δεις. Και να μην μπορεί να δώσει στο γιο σου ή στην κόρη σου ή στα παιδιά σου τη δυνατότητα να μπουν στο επάγγελμα, τότε τι να το κάνω εγώ. Θα πεθάνει η Γεωργία. Mm-hmm. Άρα να του δώσουμε τη δυνατότητα να βγαίνει γρήγορα. Και αυτό το πράγμα του δίνει, το οφείλει να του δώσει το κράτος μέσα από μια εταιρεία αλληλοβοηθείας. Να το πούμε έτσι. Υπάρχουν φοβερά πρότυπα στο εξωτερικό, παλιά τα κατέστρεψε όλα ο ελευθερισμός. Αλλά μπορούμε να δούμε. Στο Μεσοπόλεμο υπήρχε μια πολύ φοβερή συζήτηση για το πώς θα πρέπει να είναι ο ΟΓΑ, αλλά η πολιτική τάξη της χώρας, το μόνο που έβλεπε στον ΟΓΑ είναι μια ευκαιρία να υποδουλώσει τον αγρότη και να τον εκμεταλλευτεί μέχρι αηδίας. Αλλά μπορούμε να δούμε όμως τις μελέτες και τις εισηγήσεις που γινόντουσαν, όπως και για το υπόλοιπο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, που δεν εφαρμόστηκε τελικά. Όμως η κυβέρνηση βεβαίως έχει πάρει άλλες εντολές απ' έξω, διότι από εκεί πέρα πρέπει να πεθάνει ο αγρότης. Και πρέπει να πεθάνει ο αγρότης. Οπότε τι έννοια τώρα έχει ένας διάλογος να ανοίξει πάνω σε αυτά όλα τα θέματα για να μην γίνει τίποτα από όλα. Ακριβώς. Τα αιτήματα που λέει. Όταν που λένε, 102 σελίδες αιτήματα. Τα ανεξάρτητα μπλόκα Πελοποννήσου φορείς που τα πατίζουν οι υπόλοιποι Ελλάδα, δεν ξέρω πώς τα λένε, όπως τα έχουν εδώ πέρα δει, είναι φτιαγμένα για να μην γίνει καμία συζήτηση. Να μην γίνει κανένας διάλογος και φυσικά οι αγρότες που θα το διαβάσει, ο αγρότης που θα το διαβάσει λέει τι λέει. Καταρχάς δεν μπορεί να το διαβάσει. Ναι, έτσι όπως είναι αυτό, γραμμένο. Τι λέει αυτό, λέει περαιτέρω έσοδα ΟΓΑ, παράδειγμα. Εργάτες γης χωρίς χαρτιά. Τι είναι αυτό, ρε μάγκες. Υπολογίζει σε πάνω από 500.000. Μα εργάτες γης χωρίς χαρτιά, μάγκες. Είναι μετανάστες παράνομοι. Να τι θέλετε, μάγκες, εδώ, δουλεμπόριο. Για κάτσε μισό λεπτό. Για να το δούμε αυτό. Για κάτσε μισό λεπτό. Ένφια σε γεωργική διηγή που δεν παράγει. Δηλαδή, μάγκα μου, οι εγκατελειμμένες γέες, καλλιεργήσιμες γέες. Ναι. Να φορτωθούν έμφυα για να μην μπορεί να γυρίσει κανένα νέο να δουλέψει στη γη. Άκου, να δεις τι είσαστε ρε μάγκες, ρε παιδί. Ποιο τα σκέφτηκε αυτά. Το είδε κανείς αυτό. Δεν ξέρω ποιο τα είδε. Δεν θέλω να μπω σε αυτήν την ιστορία, αλλά οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που είναι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, αλλά έχουν γεωργικό εισόδημα, να αποδίδουν κάποιο ποσοστό υπεροργά. Καταλαβαίνεις, έτσι προσπαθούν να δικαιολογήσουν το πώς ορισμένοι που έχουν βαφτιστεί αγρότες παραμένουν αγρότες στο Μητρό. Θα σου δίνουν και στον ΟΓΑ. Οπότε βούλωστο, γελίε και αποδείξω αυτή την κατάσταση. Αυτά τα πέντε αιτήματα τα φτιάξαν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το αγροτικό επάγγελμα. Καμία σχέση. Δεν έχουν σχέση με τον αγρότη. Τώρα απλό. Προφανώς. Μόνο και μόνο για να κάτσουν τώρα να συζητήσουν δύο σελίδες ανοησίες. Κυριολεκτικά ανοησίες, τα οποία δεν εφαρμόζονται κιόλας. Αν πας να τα εφαρμόσεις, θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα και δημοσιονομικό και λειτουργικό. Να πούμε βέβαια ότι από πλευρά ΕΠΑΜ έχει ήδη δημιουργηθεί η ομάδα, θα το λέγαμε έτσι, η Πάντως, επιτροπή. Μου μυρίζει Πασοκοσίριζα αυτό το πράγμα. Έτσι. Η επιτροπή γεωργικών θεμάτων, η οποία έκανε μάλιστα και την παρθενική της συνεδρίαση, ήδη βγάζει αυτά που είπες εσύ, τις κατευθύνσεις γενικές, τις οποίες θα προσπαθήσουν στο μέτρο που μπορούν βέβαια να τις περάσουν μέσα στις οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν. Και εδώ μέσα στα αιτήματα βλέπω και πράγματα τα οποία συζητάει η ίδια κυβέρνηση. Παράδειγμα, εργόσιμο για αγρότες που κάνουν και άλλες δουλειές πέραν των γεωργικών. Αν οι εισφορές τους ξεπερνούν τα ετήσια εισφορά, το ποσό να μεταφέρεται στην επομένη. Καταλαβαίνεις, δηλαδή να παίρνει εργόσιμο αυτός που έχει βαφτιστεί αγρότης, όχι αυτός που είναι. Όχι αυτός που είναι. Λοιπόν, ξεκαθάρισμα μεταξύ ΟΓΑ και επιθεώρηση εργασίας. Δηλαδή, τέρμα. Άσε με να έχω δουλική εργασία, δεν με ελέγχει κανένας. Η δυνατότητα και μεταξύ οικογένειας. Δηλαδή, βάζω τα παιδιά μου για να παίρνουν εργόσιμο. Να, αυτό το πράγμα. Με συγχωρείτε, ρε παιδιά, αυτός είναι ο αγρότης. Αυτός είναι ο αγρότης. Δηλαδή, η διεκδίκηση. Τι να πω δηλαδή. Δηλαδή, το κυλελέρα γι' αυτό έγινε. Έλατε. Έτσι. Για να βάζω τα παιδιά μου να παίρνω εργόσιμο, να ξεγελάω την υπόλοιπη κοινωνία. Αντί να είμαι ντόμπρος με ανάστημα και να πω, για κοιτάξτε, εμένα πρέπει να μου προστατεύσει η κοινωνία. Αυτές τις προτάσεις που βάλουν θα τους κρεμάσουν στα μανταλάκια για αυτές τις προτάσεις. Αυτό θέλουν να κάνουν. Να τους εκθέσουν. Να ξεφτυλιστούν οι αγρότες, να τους επιτεθεί η κυβέρνηση και να τους ξεφτυλίσουν και μετά να γυρίσουν με κατεβασμένα τα αυτιά. Α, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η ουσία. Αυτά τα πράγματα είναι για πέταμα. Είναι για πέταμα, είναι ντροπή. Δεν τιμούν τους αγρότες ή τους πραγματικούς αγρότες, γιατί αυτοί που τα φτιάξανε, εγώ αφιβάλλω αν έχουν δει αγροτική δουλειά από τη ζωή τους. Έτσι. Ή ξέρουν από τι πάσχει ο αγρότης σήμερα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Χωρίς αγρότη κοινωνία δεν υπάρχει. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν υπάρχει ούτε χώρα, δεν υπάρχει τίποτα.
Λοιπόν, γι' αυτό και όλες οι πολιτισμένες χώρες, οι μεγάλες χώρες, προστατεύουν τον αγρότη τους σαν κόριο οφθαλμού. Με συγχωρείτε δηλαδή, αυτό που κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, εμείς δεν πρέπει να το κάνουμε. Να τον προστατεύει, τον προστατεύει τόσο πολύ, είναι η πιο ισχυρά προστατευτική οικονομία απέναντι στη γεωργία της και στην αγροτική της οικονομία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο καπιταλισμός δηλαδή. Η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Μάλιστα. Και εμείς εδώ. Γιατί βεβαίως, αν διαβάσεις σε εγχειρίδιο του West Point, εγώ το διάβαζα, έτσι, και κυρίως του σχολείς άμυνας του Georgetown, λοιπόν, που βιώνουν τέτοια στελέχη άμυνας. Διαβάζω ότι δεν υπάρχει άμυνα εάν δεν υπάρχει αυτάρκεια διατροφής. Σωστό. Λοιπόν, αν το δούμε και από αυτή τη σκοπιά δηλαδή, έτσι, αφήστε που είναι βασική αρχή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του ΟΗΕ, η λεγόμενη επάρκεια και αυτάρκεια διατροφής. Και εμείς τι κάνουμε και τι λέμε, ότι ο αγρότης μπορεί να είναι λαμόγιο, αρκεί να μπορεί να το κερδίσει από την κυβέρνηση. Μα τώρα σοβαρολογούμε τώρα. Μάλιστα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Βεβαίως. Λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, επανήλθαμε στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης, μαζί μας είναι ο Δημήτρης ο Κυπριώτης και στα πλήτρα ο Μιχάλης. Λοιπόν, όπως είπαμε, και μεγάλη μας αμέλεια που δεν είπαμε σήμερα, το τηλέφωνο της εκπομπής είναι 210-34-28-676, 210-34-28-676, για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας ζωντανά. Δεν λέμε τον μικρόφωνο DK παπάκι Gmail, διότι δεν έχουμε υπολογιστή μπροστά μας λόγω των μετακινήσεών μας, να το πούμε έτσι. Οπότε δυστυχώς δεν μπορούμε, αλλά υποσχόμαστε από Δευτέρα, Δευτέρα-Τρίτη να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα email που στέλνετε στην εκπομπή. Πάντα το κάνουμε, τουλάχιστον για τα περισσότερα. Όσα μπορούμε δηλαδή. Είμαστε και πολύ κοντά στην λειτουργία του web. Πάρα πολύ κοντά. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, συζητήσαμε και με διάφορους δημοσιογράφους εκεί που θα θέλανε τέτοιες αναπαραγωγές εκπομπών και ιστορίες, πράγματα. Είναι καλό αυτό το. Έχουμε δυνατότητες δηλαδή σε αυτό το τομέα. Ιδιαίτερα τώρα που όλοι. Μου λέγε κάποιος χαρακτηριστικά χθες ότι ρε παιδί μου, έχουμε πήξει στους καζάκηδες. Λέει, ακούω τα τοπικά μέσα, όλοι καζάκες είναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι λένε αυτά που λέμε εμείς. Βεβαίως, όταν φτάνουν στο διατάφτα, κάτι γίνεται. Πέφτει ο πομπός, υπάρχει. Πάντως, να πούμε ότι το Ράδιο Νεάπολη σε συστηματική βάση στην Καβάλα μεταδίδει την εκπομπή, αναμεταδίδει την εκπομπή αυτή την επόμενη μέρα. Οπότε μέσα από τα FM ακούγεται στην Βόρεια Ελλάδα. Και στην Θράκη βέβαια κυρίως η φωνή είναι από εδώ. Οπότε να πάμε λοιπόν στα ζητήματα. Υπήρχε μια πολύ έντονη συζήτηση που απασχόλησε χθες και τον κόσμο. Όχι βέβαια στην λέσχη των τραπεζικών, οι οποίοι βεβαίως ασχοληθήκαμε περισσότερο με την οικονομική πρόταση. Αλλά μας απασχόλησε πάρα πολύ, γιατί στην παρέα υπήρχαν και πάρα πολλοί στρατιωτικοί. Το ζήτημα δηλαδή της γεωστρατηγικής αλλαγής στην περιοχή. Και μια και είσαι και εσύ ρε Δημήτρη εδώ πέρα, να πούμε ορισμένα πράγματα που έχω σαν σκέψεις βασικά. Διάβασα και το στο blog σου τις παρατηρήσεις που έχουν βάλει ορισμένοι και ένας πολύ σου βάζει και ορισμένα links τα οποία πρέπει να τα δούμε. Είναι όντως, γιατί την ανάλυση την οποία κάνεις δεν την έχει δει, όπως λέει, και χρειάζεται να το δούμε αυτό. Λοιπόν, και νομίζω ότι είσαι προφητικός, παρά το γεγονός ότι μπορεί άλλοι αναλυτές να μην το έχουν κάνει ακόμα. Καλά, αυτό εντάξει, δεν καταλογίζουμε σε κανένα τίποτα. Όχι, διότι ο καθένας κάνει τη δική του εκτίμηση με τα δεδομένα. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε μια ποιοτική μεταβολή. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει ο Παγκόσμιος Πόλεμος. Να το πούμε και διαφορετικά, γιατί ακούει ο άλλος Παγκόσμιος Πόλεμος και θυμάται, ας πούμε, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε κάτι τέτοιο αναλογεί. Θυμάται τις βαριές στρατιές, ας πούμε. Στην πραγματικότητα, τι έχουμε σήμερα, τι έχουμε. Έχουμε το 2014, κατά τη δική μου εκτίμηση, θέλω και να κάνω και μια τέτοια συζήτηση, ρε παιδί μου, με έναν πλέον ειδικό στα ζητήματα της οικονομίας, όπως είναι ο Δημήτρης Καρούσος. Αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε για το ζήτημα της παγκόσμιας οικονομίας, πώς έχει διαδοθεί. Όπως η δική μου εκτίμηση είναι ότι από το 2014 και μετά, η παγκόσμια οικονομία εξάντλησε τις δυνατότητες δια οικονομικών μέσων, δια των κεφαλαγορών κατά κύριο λόγο, ανάπτυξης. Όπως τουλάχιστον είχαμε συνηθίσει να τη βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια. Τα εξάντλησε. Δεν μπορεί δηλαδή διαμέσου των χρηματαγορών και κυρίως των χρηματιστηρίων
να διεκδικήσει μεγαλύτερη φούσκα, δηλαδή μεγαλύτερη τοποθέτηση κεφαλαίων των εικονικών αυτών κεφαλαίων. Άρα λοιπόν τι μένει? Οι εξοοικονομικές μέθοδοι. Δηλαδή ο εξοοικονομικός καταναγκασμός. Πρέπει με εξοοικονομικό καταναγκασμό να ανοίξουν σύνορα, να διαλυθούν πολιτείες, να καταρρεύσουν κράτη, ώστε να μπορούν να ρευστοποιηθούν ανάλογα με τη ρευστότητα του κεφαλαίου που κινείται παγκόσμια. Γιατί πάντα η πολιτική ρευστότητα ακολουθούσε πάντα τη ρευστότητα, την οικονομική ρευστότητα των κεφαλαίων παγκόσμια. Αν το δει κανείς από την πρώτη στιγμή, πότε είχαμε την πρώτη διαμόρφωση παγκόσμιας αγοράς? 15ο-18ο αιώνα, τότε που είχαμε τις μεγάλες λεγόμενες ανακαλύψεις, τους θαλασσοπόρους κτλ. Τότε τι είχαμε? Την εμφάνιση για πρώτη φορά μετά την Pax Romana της λογικής της παγκόσμιας αυτοκρατορίας, που την εξέφραζε κατά κύριο λόγο ο Κάρλος ο Τρίτος, αν θυμάμαι καλά, Τρίτος ή Πέμπτος, δεν θυμάμαι, που οι Αψβούργοι, που προσπαθούσαν να ενώσουν ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί έπρεπε πάση θυσία να ελεγχθεί, να αντιστοιχηθεί το πολιτικό επικοδόμημα στο άνοιγμα των θαλάσσιων δρόμων που υπήρχε τότε. Και από τότε μέχρι σήμερα έχουμε μια αντιστοίχηση, που βεβαίως δεν είναι ευθυγραμμή ούτε αναλογική. Αλλά πρέπει να δεις αυτές τις αναλογίες. Από το 14 λοιπόν και μετά έχουμε ένταση των εξοοικονομικών μεθόδων καταναγκασμού, έτσι ώστε να ανοίξουν περισσότερο οι αγορές. Αγορές για το κεφάλαιο είναι όλα. Τα πάντα είναι αγορές. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της οικονομίας. Για να ανοίξουν αυτό πρέπει να καταρρεύσουν τα εθνικά συστήματα ρύθμισης ολοκληρωτικά, τα κράτη, ανεξαρτήτως πολιτικού τους περιεχομένου. Ανεξαρτήτως δηλαδή αν είναι απολυταρχικό το κράτος ή δεν είναι απολυταρχικό το κράτος. Λιγότερο ή περισσότερο. Έτσι λοιπόν μπήκαμε σε μια περίοδο όπου οι Αμερικανοί αποφάσισαν να ξεφτυλίσουν τη Ρωσία, να τελειώσουν τη Ρωσία ολοκληρωτικά. Γιατί? Όχι γιατί είναι ένα διαφορετικό κοινωνικό-πολιτικό σύστημα όπως κάποτε ήταν η Σοβιετική Ένωση. Έτσι, καπιταλισμός, σοσιαλισμός, ξέρω εγώ και τέτοια πράγματα, όπως τουλάχιστον ή κομμουνισμός, όπως το λέγανε οι δυτικοί. Αλλά γιατί πολύ απλά η Ρωσία επί Πούτιν είναι συγκροτημένο κράτος. Να κάνω μια ερώτηση εδώ. Σωστή είναι η σκέψη αυτή, ότι παρά τα δεδομένα που μας δείχνουν άλλα πράγματα, μας θέλουν να μας δείξουν άλλα πράγματα, όχι τι υποκρύπτεται, αυτό που λες είναι πολύ ζωστό, όμως μια τέτοια πολιτική δεν θα πάρει την Ρωσία να την φέρει πλησιέστερα στην Κίνα? Και σε... Τώρα πρόσεξε να δεις. Εκεί να το δούμε. Εδώ, λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι τι κάνουν οι Αμερικανοί που με κάνουν εμένα να ανήσυχο. Οι Αμερικανοί πήραν την απόφαση ότι θα προετοιμάσουν εισβολή στη Ρωσία. Το ΝΑΤΟ σήμερα οργανώνει εισβολή, τη δυνατότητα να εισβάλλει. Γιατί το αν θα γίνει είναι πολύ παραγωγικό το παιχνίδι. Δεν είναι μόνο παραγωγικό. Αλλά αυτό που φτιάχνουν στην πραγματικότητα είναι η μεγαλύτερη στρατιά που έχει οργανωθεί ποτέ. Άρα αναμέτρηση ευθέως στην Ρωσία και όχι στην Κίνα. Όχι, έτσι, με τη Ρωσία. Γιατί όχι με την Κίνα, θα σου πω μετά. Μόνο απλά τη σκέψη θέλω. Λοιπόν, με τη Ρωσία. Η Ρωσία πάντα ήταν μια απειλή για το σύστημα συγχετισμού δύναμης από την εποχή της Ιεράς Συμμαχίας. Είναι συγκροτημένο το κράτος με τον Πούτιν, έχει ισχυρή στρατιωτική, είναι ισχυρά στρατιωτική και οπότε σε μια περίοδο όπου τα εξοοικονομικά μέσα καταναγκασμού παίζουν με όλο και πιο σημαντικό ρόλο, το να έχεις μια ισχυρή χώρα στρατιωτικά και πολιτικά παίζει μεγάλο ρόλο, είναι δέος απέναντι σε αυτό που πας να κάνεις, να διαλύσεις τα πάντα, να υπονομεύσεις και να διαλύσεις τα πάντα. Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Οι Αμερικανοί λοιπόν δεν αποκλείουν και την εισβολή πλέον. Πού φαίνεται? Πρώτον, με την απόφαση τετραπλασιασμού στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Και ταυτόχρονα τη γρήγορη προώθηση του δόγματος αποεθνοποίησης των υπονύπρων ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών. Εάν τα βάλουμε κάτω, θα βλούδουμε τι? Πρώτον, πετιέται στην άκρη όλα τα σχέδια περί Ευρωστρατού. Επιτρέπουν όμως τη Γερμανία να παίξει αναβαθμισμένο στρατιωτικό ρόλο εντός πλέον του ΝΑΤΟ. Και μέσα στην Ευρώπη, μέσα στο ΝΑΤΟ. Πλέον. Γι' αυτό και τις δίνουν και το προβάδισμα στο Αιγαίο κτλ. Όμως, εάν δεις από τα logistics της στρατιάς που ετοιμάζεται μέχρι το τέλος του 2017, βλέπεις ότι είναι η μεγαλύτερη στρατιά που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή από την εποχή του Ναπολέοντα. Σε ευρωπαϊκό θέατρο επιχειρήσεων, με μοναδικό σκοπό επίσημα
την επιθετικότητα της Ρωσίας. Αντιμετώπισε επιθετικότητα της Ρωσίας. Ωραία. Αυτό τώρα πώς όμως μπορούμε να το συνδέσουμε με, με τις συνομιλίες ειρήνευσης και πάυσης του πολέμου στη Συρία μεταξύ ένα, των δύο. Δεν έχουμε ακόμη καταλήξει εκεί. Εγώ αν ήμουν στα επιτελεία. Έχει γίνει όμως. Ναι, όχι, βεβαίως. Αλλά αν ήμουν εγώ στα επιτελεία τους και οργάνωνα εισβολή στη Ρωσία. Σαν ένα, αν θέλεις, σενάριο. Σενάριο. Σε ένα πολεμικό παιχνίδι, αν θέλεις. Λοιπόν, ένα πολεμικό παιχνίδι, το οποίο οφείλω να το έχω και να κρίνω και τις διατάξεις που έχω, τις δυνάμεις που θα έχω του ΝΑΤΟ, που δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί, είναι και δικοί μας και όλοι. Έτσι. Λοιπόν, έχω δύο πιθανούς διαδρόμους για να χτυπήσω τη Ρωσία. Δύο. Να χτυπήσω τη Ρωσία αυτή τη στιγμή διαμέσου κλασικού του κλασικού διαδρόμου Πολωνίας, έχω το ζήτημα της Λευκορωσίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα να λυθεί. Προς το παρόν τουλάχιστον, έτσι. Το προσέχουν, το βλέπουν, προσπαθούν να την κυκλώσουν. Δεν είναι εύκολη την Λευκορωσία. Και την έχουν βάλει στο στόχαστρο. Αν δεις όλες τις γεωστρατηγικές αναλύσεις, ασχολούνται με την Λευκορωσία. Βέβαια. Το πρωί το βράδυ. Λοιπόν, η πραγματική διάδρομη τώρα που είναι η πιθανότητα να τους χτυπήσω είναι είτε μέσω Βαλκανίων, Μολδαβίας, Ουκρανίας, που ήδη έχει ανοίξει με μία παρονυχίδα όμως που είναι εξαιρετικά σημαντική, που είναι η υπερδνηστερία. Εκεί μου φράζει το δρόμο. Είναι το καρφί εκεί πέρα. Ναι, μου φράζει το δρόμο, αλλά μου είναι πιο εύκολο να την αντιμετωπίσω γιατί ελέγχω την Ουκρανία, ελέγχω την Μολδαβία στο βαθμό που την ελέγχω. Οπότε μπορώ να συμπιέσω κάπως τις καταστάσεις. Γι' αυτό αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα με τη Μολδαβία αυτό που έγινε πρόσφατα, την ανατροπή που έγινε πρόσφατα. Και το δεύτερο άλλο είναι οι Βαλτικές που τις ελέγχω πλήρως. Ακόμη και η Φιλανδία. Έτσι. Άρα ετοιμάζομαι για πόλεμο. Όταν βλέπεις δυνάμεις να αναπτύσσονται στα ρωσικά σύνορα, το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται για πόλεμο. Δεν είναι αυτά τα πράγματα κινήσεις αστείες. Του κλείνει και τον διάδρομο του θάλασσας από εδώ πέρα. Α, μπράβο. Τώρα έχει. Μεγάλο, σοβαρό πρόβλημα. Τώρα πλέον αναβαθμίζει. Μέσα στα πλαίσια αυτά. Μέσα εδώ ματσχώσανε μα. Έτσι, μπράβο. Στα πλαίσια αυτά, για πρώτη φορά μετά τον 19ο αιώνα, κλείνουν τις θερμές θάλασσες στη Ρωσία. Τις κλείνουν. Είναι στην πηγησιακή δυνατότητα του ΝΑΤΟ το αν επιτρέπει πλέον ασφαλή διέλευση ή όχι. Οπότε και η Τουρκία να λέει: εγώ στο Βόσπορο δεν μπορώ να σου απαγορεύσω. Έχει τελειώσει. Ναι. Έχει τελειώσει. Κάτι το οποίο βέβαια δεν μπορεί να το δει ο κόσμος, ο ευρύς κόσμος, έτσι. Δεν το αντιλαμβάνεται. Βεβαίως, γιατί υπάρχει θέμα τώρα πλέον. Λοιπόν, για τη Ρωσία σοβαρό. Και το τελευταία φορά που είχε γίνει αυτό, ξέσπασε ο πόλεμος, ο ελληνοτουρκικός πόλεμος, ο ρωσοτουρκικός πόλεμος της εποχής Σεβαστούπολης και ιστορίας και όλα αυτά τα πράγματα. Και για να σώσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, πήγανε στη συνθήκη του Βερολίνου της 1875. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Εξανάγκασαν τη Ρωσία να κάνει πίσω στο ζήτημα της Συρίας. Σταμάτησε τις επιχειρήσεις της ενάντια στο Χαλιφάτο, εκεί που πραγματικά, πώς το λένε, πονούσε την Τουρκία. Δηλαδή το νότιο διάδρομο, όπου μεταφέρεται κατά κύριο λόγο το πετρέλαιο του. Και όπου δρά επιχειρησιακά και η Τουρκία, αν θέλεις. Και από εκεί μπήκε μέσα στο Ιράκ και χτυπάει και την περιοχή των Κούρδων. Η Τουρκία έχει δύο βασικά μέτωπα αυτή τη στιγμή. Πρώτον, πάση θυσία πρέπει να ελέγξει τη δημιουργία του κουρδικού κράτους. Γιατί συνήθως η Τουρκία με τις μπλόφες που κάνει πάντοτε κερδίζει στο τέλος. Η Τουρκία ακολουθεί. Τώρα λέει θα επιτεθεί. Εγώ νομίζω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή ακολουθεί την πεπατημένη. Δημιουργείται τελεσμένα. Και μετά διαπραγματεύεται. Ναι. Είναι μια έξυπνη τακτική. Βέβαια. Αυτή, στρατιωτικά. Έχει πετύχει. Βεβαίως. Δημιούργησε ένα στρατιωτικό τελεσμένο και μετά διαπραγματεύεσαι. Τι έχεις να χάσεις. Βέβαια, άμα έχεις καταλάβει έδαφος, τελείωσε. Τι έχεις να χάσεις. Το πολύ πολύ να πάρεις λιγότερο έδαφος από αυτό που έχεις καταλάβει. Μα είναι, αυτό είναι. Τι έκανανε λοιπόν. Ισοπεδώσανε το δημοκρατικό Κουρδιστάν. Δηλαδή, Διάμπακιρ και τις υπόλοιπες κουρδικές πόλεις που εκεί ήταν η έδρα του δημοκρατικού Κουρδιστάν. Δηλαδή, οι δημοκρατικές δυνάμεις που ζητούσαν έναν εξάρτητο κυρίαρχο Κουρδιστάν. Αυτό είναι με τις πλάτες των Αμερικανών. Γιατί οι Αμερικανοί δεν θέλουν ένα ενιαίο, αδιαίρετο και συγκροτημένο Κουρδιστάν. Θέλουν Κουρδιστάν φυλάρχων. Mm-hmm. Ναι, να υπάρχει το Κουρδιστάν, αλλά η μία ζώνη στον τάδε φύλαρχο, η άλλη ζώνη στον τάδε φύλαρχο, για να μην υπάρχουν. Κράτη συγκροτημένα δεν τα γουστάρουν. Δεν πλέμπουν. Γι' αυτό και έχουν βάλει τη Συρία τώρα, την οποία δεν θέλουν απλά να ξεφορτώσουν τον Άσαντ. Θέλουν να την τεμαχίσουν τη Συρία. Γι' αυτό και δρούν οι μισθοφόροι σε ζώνες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν θέλουν τώρα την εγκυχηρία με σκοπό να ρίξουν τον Άσαντ, να κατοχυρώσουν τις ζώνες ελέγχου από τους διάφορες οργανώσεις μισθοφόρων κτλ. Που δρούν και φυσικά
να μπορέσουν να δημιουργήσουν συνθήκες αβίωτες για μεγάλο μέρος του Συριακού πληθυσμού να σηκώθει να φύγει. Όσο περισσότερο μετακινείται σε πρόσφυγες ο Συριακός πληθυσμός, τόσο αδυνατίζει η δυνατότητα της Συρίας να κρατηθεί ενιαία. Γιατί πλέον αλλάζει η πληθυσμιακή σύνθεση του κράτους, αντικειμενικά της χώρας. Λοιπόν, εδώ οι Ρώσοι είναι αδύναμοι. Έχουν βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Δεν μπορούν να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις σε αυτήν την ιστορία. Την ίδια ώρα όμως σπρώχνουν τον Άσαντ να συνεχίσει στρατιωτικά τις επιχειρήσεις. Δεν μπορεί, διότι καταρχάς δεν έχει τις δυνάμεις εκείνες που, για να τις μεταφέρει κάτω εκεί πέρα για να κάνει. Άρα ή θα χτυπήσει από τις βάσεις του που έχει. Από πολύ μακριά. Αλλά εκεί ξέρει, αν δεν κατεβάσει δυνάμεις να πατήσουν έδαφος, δεν είναι τίποτα. Οπότε σπρώχνει έτσι τον Άσαντ. Και ενδεχομένως με την όποια βοήθεια έχει από την Τεχεράνη. Πώς έχει δεχτεί όμως, έτσι, διότι χάνει όλα έτσι όπως τοποθετείται, χάνει και στο μέτωπο αυτό, αλλά χάνει και στο μέτωπο του Αιγαίου. Βέβαια. Δηλαδή, μιλάμε στην αυσπλοεία. Υπάρχει το πρόβλημα με τον Πούτιν, υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ότι σε μια τέτοια περικύκλωση απαντάς όχι γεωστρατηγικά μόνο, απαντάς πολιτικά. Πολιτικά απαντάς με το να φτιάξεις νέα ερίσματα. Πού να τα βρει όμως, γιατί εδώ προσπαθεί να τα βρει. Στην Ευρώπη δεν μπορεί να τα βρει. Τώρα, γιατί μας συμφέρει αυτή η ιστορία, μάλλον εν δυνάμει, γιατί δεν είναι μαύρα και άραχνα. Στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα, πρόσεξε, να πιάσουμε το πριν φτάσουμε σε εμάς, στη Ρωσία με την Κίνα. Η Ρωσία με την Κίνα έχει τώρα αυτή τη στιγμή Ρωσία, προβλήματα. Η Κίνα και τα BRICS. Και τα BRICS, ναι. Εδώ έχει τριβές. Γιατί? Γιατί είναι τριβές. Και την Αρμενία δική του, ας πούμε, πέσει εκεί πέρα. Ναι, αλλά είναι μικρές δυνάμεις. Λοιπόν, και αυτοί παίζουν, είναι μαφιόζοι. Έλα. Θα παίξουν τον κυνηγητή. Έτσι, λοιπόν. Έχει όμως πρόβλημα την Κίνα. Γιατί η Κίνα καταραίει. Έχει σορταριστεί άγρια η Κίνα. Για τα επόμενα 5 χρόνια θα πάθει τέτοια λαχτάρα η Κίνα οικονομικά. Που θα ψάχνετε να βρει, να βρεθεί. Και όλες οι αγορές που άνοιξε, τι θα γίνει. Με αυτό θα καταρρεύσουν, γιατί δεν μπορεί να τις προμηθεύσει. Η Κίνα στηρίζεται στο γεγονός ότι έχει τα περισσότερα συμβόλαια με τις πολυεθνικές που κατά κύριο λόγο λέγονται από τους Αμερικανούς. Για να λοιπόν, αν αλλάξει μοντέλο οικονομικό, θα πρέπει να ανατραπούν τα πολιτικά δεδομένα της χώρας και τα οικονομικά δεδομένα της χώρας. Τι σημαίνει αλλάζω οικονομικό μοντέλο? Δίνω εργατικά δικαιώματα. Αυξάνω την κατανάλωση των εργατικών μαζών στη χώρα μου και έχει μπόλικο, δηλαδή θα μπορούσε να το κάνει αυτό η Κίνα με μεγάλη άνεση και να στηρίξει τη βιομηχανία της. Και μετά να αλλάξει το μοντέλο σχέσεων με όλες τις υπόλοιπες χώρες. Mm-hmm. Ποια ολιγαρχία θα το κάνει αυτό? Ποια? Το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα? Αυτή είναι η χειρότερη ολιγάρχη από την εποχή της δυναστείας του Τζιν και του Τζαν. Ξέρω εγώ πώς το δει. Δηλαδή δεν είναι θέμα, είναι βογιάρη αυτή η ιστορία. Με τις λογικές των μανδαρίνων λειτουργούν. Αυτοί στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε, να το πούμε έτσι, ό,τι μπορείς να φανταστείς σε διαφορετικό πράγμα. Και δεν θέλουν φυσικά να χάσουν το μεγάλο τους βασικό προνόμιο που είναι το μεροκάματο του κουλί. Έτσι, αυτό, με αυτό εξασφαλίζουν τις δουλειές. Τι κάνανε λοιπόν? Εξαντλούνται σιγά σιγά τα αποθεματικά τους. Γι' αυτό σορτάρουν όλο. Θα μας τα λέει ο Δημήτρης πολύ καλύτερα. Γιατί σορτάρουν συνέχεια την Κίνα? Γιατί βλέπουν τα αποθεματικά να πέφτουν κατακόρυφα. Κατακόρυφα. Εν τω μεταξύ έχουν εξαναγκάσει την Κίνα και έχει διεθνοποιήσει το νόμισμά της. Οπότε όλο και περισσότερο σορτάροντας το νόμισμα αλλά και τις αγορές της, τόσο περισσότερο πιέζεται η Κίνα. Και τι έκανε η Κίνα? Γύρισε στη Ρωσία και λέει: ρίξε λεφτά. Ναι, αλλά ο Πούτιν έχει ανοίξει ένα σάρο καρό μέτωπα. Θέλει να ρίχνει χοντρά λεφτά στη δική του πολεμική βιομηχανία. Να συντηρεί ένα στρατό ο οποίος να είναι ετοιμοπόλεμος ανά πάση στιγμή. Και η οικονομία αυτό, της. Αυτό που είπες προηγουμένως, ότι μέσα από αυτό τη μαυρίλα υπάρχει κάτι και για, πω, ναι. Για να δούμε πού λοιπόν, πάει αυτό. Τι γίνεται τώρα? Τι γίνεται τώρα σε αυτές τις λοιπόν τις συνθήκες? Λοιπόν, αν η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός κάνει στροφή. Κάνει στροφή. Έστω και μετριοπαθή στροφή, σου λέω. Το πρώτο πράγμα, ο πρώτος που θα έρθει εδώ και θα πει: τι θέλετε από μένα ρε παιδιά, εγώ δεν θέλω τίποτα, να σας τα δώσω όλα, ο Πούτιν. Είναι ο Πούτιν. Ο Πούτιν αυτή τη στιγμή δεν το συμφέρει ούτε καν, πώς να το πούμε, να το παίξει. Αυτή τη στιγμή είναι με την πλάτη στο τοίχο. Οπότε πάση θυσία θα δώσει ό,τι του ζητήσεις, όχι του ζητήσεις, ό,τι του ζητήσεις και δεν του ζητήσεις.
μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον έχει μια δίωδο όπου τέλος πάντων θα απασφαλιστεί αυτή ή θα κοπεί ή θα ανασταλεί έστω. Έχει τις δυνατότητες να το κάνει η Ελλάδα. Έχει τις δυνατότητες. Έχει τις δυνατότητες. Εγώ πιστεύω ότι αν αυτό το άκουσα, μου το λέγανε χθες κάποιοι φίλοι που παρακολουθούσαν μια ομιλία του κύριου Στρατούλη στην Πάτρα. Όταν το ρωτήσανε τι έγινε εκείνο το βράδυ του δημοσιονόματος, ο κύριος Στατούλης τους είπε, κοιτάξτε να δείτε, στο Μαξί μου έπεσε τηλεφώνημα του Πούτιν που είπε στον πρωθυπουργό, στον τότε πρωθυπουργό, τον Τσίπρα, το εξής. Του λέει, σας τυπώνω όποιο νόμισμα θέλετε και σας το φέρνω αυτοστιγμής, σας δίνω ό,τι θέλετε, αρκεί να φύγετε από την, να κάνετε τη στροφή. Ο λόγος που εγώ το πιστεύω αυτό τι έγινε. Δεν ήμουν μπροστά, δεν μπορώ να ξέρω και ο Στρατούλης ήταν από τα ηγετικά στελέχη για να το λέει ενδεχομένως να είναι. Αλλά αυτό που με κάνει να το πιστεύω είναι γιατί αν ήμουν στη θέση του Πούτιν, αυτό θα έκανα. Πάση θυσία θα ήθελα η Ελλάδα να κάνει τη στροφή. Γιατί έβλεπα τη γεωστρατηγική απομόνωση της χώρας μου. Όμως έχουμε τώρα διπλωματία κανονιοφόρων μέσα εδώ πέρα. Ναι, αλλά ακόμη το ΝΑΤΟ δεν είναι σε θέση. Δεν έχει πάρει ακόμα τίποτα. Δεν είναι σε θέση, ακόμη και όταν πάρει τον έλεγχο του Αιγαίου, δεν είναι σε θέση να ανοίξει μέτωπο. Εγώ θεωρώ ότι έχει ένα περιθώριο περίπου μέχρι το τέλη του 2017 που θα είναι στρατιωτικά, αν θέλει, ανεπτυγμένες οι δυνάμεις. Και δεν ξέρω εάν θα το έχει πετύχει μέχρι το 2017 να έχει και αποεθνοποιήσει τις δυνάμεις που εμπλέκονται στην περιοχή, που είναι κατά κύριο λόγο η Τουρκία και η Ελλάδα. Γιατί οι υπόλοιποι είναι τελειωμένοι. Η Βουλγαρία είναι τελειωμένη. Άρα, τι πρέπει να έχει δύο πράγματα. Πρώτον, να αναπτυχθεί το ΝΑΤΟ στην περιοχή. Και δεύτερον, να αποεθνοποιήσει τις δικές μας ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις της Τουρκίας. Ναι, πρέπει να ικανοποιήσει όμως και την Τουρκία για να την κρατήσει. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Ο Ερντογκάν δεν είναι βλάκας να επιτρέψει, το διαπραγματεύεται. Άρα λοιπόν, εγώ τι περιμένω στο άμεσο μέλλον? Γρήγορες στρατιωτικές κινήσεις τελεσμένων από τον Ερντογκάν. Όχι μόνο προς το μέτωπο που έχει αναπτύξει, αλλά και προς το Αιγαίο. Ναι, να έχει να διαπραγματευτεί. Να διαπραγματευτεί. Έτσι. Από την άλλη μεριά, ταχύτατα διάλυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Διευκολύνει αυτή τη στιγμή, όπως βλέπει η Αμερική, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο. Δηλαδή δεν ήταν απλό, πέρασε έτσι πολύ απλά, αλλά δεν είναι απλό το ότι δεν επέτρεψαν στο ελληνικό στρατιωτικό αεροπλάνο που μετέφερε τον πρωθυπουργό να προσγειωθεί στην Ρώμη και άλλαξαν τα σχέδια. Και κολοκύθια τώρα που μιλάμε τις πέμπτες. Ναι, καταλαβαίνεις, ο δε έλεγχος ο οποίος ασκείται τώρα με τις 4-5 φρεγάτες που θα έχει για τον έλεγχο των ροών, φτάνουν μέχρι τα πρώτα βόρεια νησιά, έχουν αφήσει όλο το αποστρατικοποιημένο, το θεωρεί ήδη το ΝΑΤΟ αποστρατικοποιημένο. Τελειωμένη εκεί την περιοχή. Αντιλαμβανόμαστε, είναι πολύ σοβαρό και αυτό. Σημαίνει ότι πολύ γρήγορα θα δούμε απόσυρση φρουράς και δυνάμεων από την περιοχή. Γιατί για να γίνει όμως αυτό, πιστεύω ότι επειδή δεν είναι θα εύκολα. Θα πρέπει να το διαπραγματευτεί κάποιος με κάτι που έχει πάρει. Έτσι, μπράβο. Έτσι, δεν. Γιατί δεν πιστεύω ότι εύκολα το στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων μπορούν να δεχτούν τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, οπότε τι γίνεται, πρέπει να του βάλουν τετελεσμένο. Τετελεσμένο δεν είναι μόνο να το εκεί φρεγάτα που κινείται. Να γιατί, ας πούμε, καλά είχες πει στην αρχή του επεισοδίου ότι μου μυρίζει νέα ήμια αυτό το οποίο έγινε. Έτσι. Και μάλιστα στην περιοχή συγκεκριμένα. Δηλαδή πάει στην λεγόμενη αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή. Λοιπόν, τώρα το ενδιαφέρον. Ο Κίναρος δεν ήταν. Ήταν ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά έχεις την κατάρρευση των ενόπλων δυνάμεων σήμερα της χώρας λόγω του αμυντικού προϋπολογισμού. Αυτό το ξέρεις καλύτερα από μένα. Φαίνεται, δεν είναι. Λοιπόν, εγώ δεν με πρόχειρους υπολογισμούς δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούν να πληρωθούν οι μισθοί μέχρι το τέλος του 2016 με 200 εκατομμύρια. Δηλαδή, αυτό δεν φτάνει ούτε για τις αμοιβές των. Μα δεν φτάνει για τις αμοιβές. Λοιπόν, και το 2017 αναμένεται άλλη περαιτέρω επιμείωση. Εάν λοιπόν ήθελες. Εγώ ειλικρινά περιμένω τις ενώσεις αποστράτων επιτέλους να δουν την πραγματικότητα, έτσι. Μακάρι. Μακάρι. Λοιπόν, εγώ τι λέω. Εάν για να συντηρήσεις τον υφιστάμενο στρατό των ημείων, των ενόπλων δυνάμεων την εποχή των ημείων, εάν πούμε ότι στα ίμια είμαστε σε θέση, άσχετα το ότι η πολιτική ηγεσία έχει κάνει. Είχαν απόλυτα. Έτσι, διαβάζω τώρα πάλι τα συμπεράσματα. Λοιπόν, όχι μόνο τα συμπεράσματα. Ήθελες. Κανένας ποτέ δεν κάθισε να τα δει τα συμπεράσματα. Για να έχεις δηλαδή τη δυνατότητα, την επάρκεια. Είχε το πλεονέκτημα. Ωραία. Και όχι, στον αέρα και στη θάλασσα. Ωραία. Για να είχαμε αυτή τη δυνατότητα, ήθελες 1,2 δις
Αμυντικό προπολογισμό. Είδες με τι ευκολία βγήκε έξω στόλος. Έτσι. Λοιπόν, 1,2 δις. Λοιπόν, σήμερα έχεις 200 εκατομμύρια αμυντικό προπολογισμό. Σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να έχεις πόσο, πρέπει να έχεις κατεβάσει την αμυντική σου ικανότητα, πόσο, με βάση απλά πράγματα. Εάν λοιπόν πάμε στα 120 εκατομμύρια που προβλέπονται από το μνημόνιο για του χρόνου στον αμυντικό προπολογισμό, σημαίνει ότι πρέπει να έχεις το 1 τέταρτο των δυνάμεων για να συντηρήσεις. Τρομερή προσπάθεια καταβάλλεται δηλαδή μέρα νύχτα μέσα σε στρατόπεδα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, αλλά αργά ή γρήγορα αυτό πώς μπορεί να κρατηθεί. Δηλαδή δεν υπάρχει ωράριο πλέον, το ωράριο δεν υπήρχε ποτέ, αλλά αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα έτσι, και να τρέχουν και για τα hot spots αυτά, στα οποία τα φτιάξαν με τους προϋπολογισμούς του παρακάτω. Άρα τι γίνεται. Τους δώσανε λεφτά για αυτά. Όχι, λοιπόν. Όχι, στην Τουρκία τα δίνουν. Ναι, και τα λοιπόν. Λεφτά αυτά ποιος τα βάλε. Από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου έγινε. Όχι, από τα ΕΣΠΑ θα έρχονται, ρε παιδιά μου. Από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και ιστορίες, όχι από τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός απλά, εγώ πιστεύω ότι ο προϋπολογισμός απλά θα αμείβει τα στελέχη που θα, και, το, και τις μονάδες πόσο δεν ξέρω. Αν επαρκούν αυτά τα πράγματα, εγώ στοιχειοδός οικονομικά κοιτώντας δεν μπορούν να βγουν με τίποτα, αλλά εγώ λέω ότι σημαίνει ότι μέσα στα επόμενα 16-17 θα πρέπει να προστατευτεί τα 2 τρίτα των ενόπλων δυνάμεων, το στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Πρέπει να προστατευτεί. Δεν γίνει διαφορετικά, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν μπορεί να συντηρηθεί αυτό το στελεχικό δυναμικό. Δεν μπορεί να συντηρηθεί. Πώς το αποστρατεύεις? Εξωθώντας το σε παρέτηση. Σωστά. Είναι ο πιο απλός τρόπος. Είναι ό,τι έκανε στο δημόσιο τομέα το 10, 12, 13. Εξανάγκασες το πιο επαγγελματικά, πώς το λένε, οργανωμένο τμήμα της δημόσιας διοίκησης να προστατευτεί. Να σηκώθει να φύγει. Λοιπόν, και μάλιστα επειδή ήταν και τέτοια στελέχη χθες. Δημόσια διοίκηση που φύγανε με προόριστα. Ναι. Και λέγανε αυτό το πράγμα. Λέει, βλέπετε μπροστά σας, λέει, το παράδειγμα αυτού του πράγματος που λέτε. Αποστατεύτηκε εκείνο το κομμάτι που είχε επενδύσει περισσότερο, είχε εμπειρία, είχε γνώσεις. Που βρίσκεται πλέον στην απόδοση. Λοιπόν, από κάτω μένει μόνο εκείνο το κομμάτι το οποίο μπορεί να το διαχειριστεί η καινούργια κατάσταση και να το προσαρμόσει στην καινούργια κατάσταση. Ενδεχομένως συντηρώντας κάποιες μονάδες, όπως η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία δεν έχει στρατό. Ούτε αεροπορία. Έχει μόνο συγκεκριμένες μονάδες που τελούν υπονατοϊκή διοίκηση. 2 σμήνι αεροσκαφών και κάποιες μονάδες περιφερειακής φυλάξης. Τίποτα δεν έχει τώρα. Λοιπόν, αν πηγαίναμε για πιστοποίηση επάνω, δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι υπονατοϊκή διοίκηση. Δηλαδή, ξαναγυρίζουμε στη λογική της απεικιοκρατίας που είχαμε Νεοζηλανδούς με Βρετανούς διοικητές. Λοιπόν, μόνο που τώρα είναι νατοϊκή. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι Γερμανός, Τούρκος, Έλληνας ή οτιδήποτε. Είναι νατοϊκός διοίκητης. Λοιπόν. Σε αυτές τις λοιπόν τις συνθήκες, αυτό πάει να κάνει το ΝΑΤΟ τώρα, να αποεθνοποιήσει. Και εκεί θα βγει και το εθνόσημο, θα βγουν όλα τα άλλα. Ή μάλλον να το πούμε έτσι, θα κυριαρχεί το εθνόσημο του, αν το οικόσημο, πώς να το πούμε, δηλαδή του ΝΑΤΟ και από κάτω μπορεί πολύ να σου βάζει τη σημαία μόνο και μόνο για γλωσσικούς λόγους. Δηλαδή ξέροντας ας πούμε πώς ήταν παλιά η τουριστική αστυνομία που έβαζε ο αστυνομικός. Έβαζε τη σημαία της γλώσσας που μπορούσε να χειριστεί. Αν ήξερα αγγλικά, γερμανικά ή οτιδήποτε. Έτσι κάπως θα είναι οι στολές. Εγώ εκεί το φαντάζομαι. Λοιπόν, το θέμα μας λοιπόν είναι ότι μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο σίγουρα οφείλουμε να περιμένουμε τρομακτικές πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Θα το δεχτεί η ελληνική κοινωνία? Θα το δεχτούμε αυτό το πράγμα? Αυτό είναι τεράστιο. Σήμερα το πρωί. Έβλεπα τον κύριο Παπαδάκη. Καινούργια μελέτη του Στάκτρος, καινούργια, προβλέπει πάλι τα ίδια Μάιο τρομερές κοινωνικές εκρήξεις. Ναι. Λοιπόν, έβλεπα σήμερα τον κύριο Παπαδάκη. Mm-hmm. Ήμουνα στο χώρο που έπαιρνες πρωινό στο ξενοδοχείο και είχε βάλει τον κύριο Παπαδάκη στην εκπομπή του. Και είχε τον κύριο Μακάκα, τον κύριο Λεβέντη. Λοιπόν, και ήταν εκεί πέρα ένα ζευγάρι μεγάλων ανθρώπων, στην ηλικία του πατέρα μου, να το πούμε έτσι. Και κοιτούσε, όπως συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι εξυπηρετιάζοντας στην τηλεόραση. Έτσι. Λοιπόν, και σε μια στιγμή λέει ο Λεβέντης σε μια αποστροφή, λέει, καλά κάνανε και δώσαν το Αιγαίο στο ΝΑΤΟ. Το πέτσε. Ναι, στα ίσα. Τι λέει. Και εκεί είδες αυτόν τον άνθρωπο. Τι λες, τον μεγάλο άνθρωπο, τον μεγάλη ηλικία άνθρωπο. Και πετάχτηκε την καρέκλα του. Ήταν άνθρωπος με πολλά προβλήματα υγείας. Δηλαδή φαινόταν ο άνθρωπος. Και πετάχτηκε από την καρέκλα του και είπε σιγανά, γιατί δεν μπορούσε να φωνάξει, στη γυναίκα του δίπλα, λέει, άκου τον, δώσαμε το Αιγαίο στο ΝΑΤΟ και είπε ότι καλά κάναμε,
Αυτός είναι πατριώτης, όλοι. Αυτός είναι πατριώτης. Και επαναλάμβανε αυτό το πράγμα. Ο απλός αυτός άνθρωπος, που εγώ δεν ξέρω τι μόρφωση μπορεί να έχει ή δεν έχει. Μα είναι γνωστή η ρίση. Χάνει το αρχιπέλαγο, χάνει τη χώρα. Αν είναι δυνατόν. Αυτό, και οι γάτες πλέον το ξέρουν. Και εδώ με την ευκαιρία, επειδή πήρα κάποια μηνύματα από την ενεργεία αξιωματικούς, που όλοι λίγος πολύ, με το δικό τους τρόπο καθένας, ναι, κυρίως ανώτερους αξιωματικούς. Όχι ανώτατους, ναι, ανώτερους. Οι οποίοι μου λέγανε, εντάξει κύριε Καζάκη, τα καταλαβαίνουμε αυτά, τα ξέρουμε, αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ κάθομαι και σκεφτόμουν ότι αν ήμουν εγώ στη θέση τους, τι θα έκανα. Χωρίς να θέλω να πω ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνετε. Δεν θέλω να δώσω κανένας. Η σκέψη μου. Δεν είναι και εύκολο με βάλα για κάθε άνθρωπο. Έτσι. Ούτε μπορούμε να είναι σε θέση. Αλλά, με συγχωρείτε, δεν θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος φέρει εθνόσημο, είτε είναι στρατιώτης απλώς, είτε είναι στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, είναι άμυρος ευθυνών σε μια τέτοια κατάσταση. Όχι, δεν θέλω να εγώ ούτε να ποινικοποιήσω συμπεριφορές ή τίποτα. Εγώ απλά τι θα έκανα. Πρώτον, αν εγώ υπηρετούσα σε αυτό το καράβι που καλείται τώρα να είναι στην ατομική δύναμη, θα αρνιόμουν να εκτελέσω διαταγή. Και ας με πηγαίνει στα το δικαίω. Γιατί έχω όρκο και έχω ένα στρατιωτικό κανονισμό που μου επιτρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα όταν παραβιάζει το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους. Δηλαδή, ποιος Έλληνας στρατιωτικός δεν ξέρει ότι πρέπει να υπάρχει νόμος. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Καλά το βάλεις, άλλωστε έχουμε, αυτό είναι το πιο ακραίο. Έχουμε και το δεδομένο, έτσι, έχουμε και το δεδομένο του Ναύαρχου του Παπά. Βέβαια, ποιο είναι το πρόβλημα. Μα τώρα, δεν είναι μόνο το ζήτημα του Ναύαρχου. Ξέρω και αξιωματικούς που έχουν κάνει το ξέρω. Και στη μεταπολίτευση αυτό. Τι γίνεται όμως, ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, γιατί και εγώ δεν μιλάω τώρα με συναδέλφους, μιλάω. Το πρόβλημα είναι, σου λέει, ότι αυτό έγινε σε μια περίοδο που είχαμε δικτατορία. Τώρα έχουμε μια κυβέρνηση που είναι εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Όχι, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Έτσι, θέμα υπάρχει. Μισό λεπτό. Αλλά ποια θα είναι η αντίδραση εσύ του εκλογικού σώματος. Έχεις αποστολή εκ του συντάγματος. Ορίζεται σαφέστατα στο Σύνταγμα. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και ο βασικός. Όχι, υπάρχει και ένας βασικός νόμος που λέει αποστολή των ενόπλων δυνάμεων. Mm-hmm. Που διέπει όλο το ζήτημα και δεν έχει αλλάξει. Προς το παρόν δεν έχει αλλάξει. Εδώ, κοίταξε, εδώ και αυτοί οι αξιωματικοί προσβλέπουν στην ηγεσία τους, στη φυσική τους ηγεσία. Ναι, βεβαίως. Αλλά κακά τα ψέματα. Αυτός δείχνει, ναι, δίνει το στίγμα. Από τότε που τα παλικάρια βγαίνουν και διαφορετικά. Έτσι. Από τότε που οι στρατιωτικές σχολές έπαψαν να βγάζουν μόνο ειδικούς. Mm-hmm. Και έβγαζαν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων με στόχο να κρατήσουν τη συνοχή των ενόπλων δυνάμεων ως εγγύηση της ενότητας και της συνοχής του έθνους. Μιλάς τώρα, το 1906. Μιλάς τώρα για περίοδο. Έτσι. Λοιπόν, τα στελέχη που βγαίνανε, είτε ήταν υπαξιωματικοί και γινόντουσαν αξιωματικοί. Ήταν όμως και άλλο το στάτο του στην ελληνική κοινωνία. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Ναι, αλλά το κατακτήσανε όμως με το σπαθί τους. Λοιπόν, κανένας από αυτούς δεν φοβότανε να περάσει στρατοδικείο και μάλιστα με εκτελεστικό απόσπασμα τότε. Έτσι, η ατιμωτική καθαίρεση. Ο Σαράφης, ο συνταγματάρχης, καθαιρέθηκε ατιμωτικά και με φτύσιμο. Παρακαλώ. Έτσι, στο γουδί. Του ξυλώσαν τη στολή όλα αυτά τα μανικετόπουλα και τα λοιπά και τον φτύσανε και τον πέταξαν έξω και με συνοδεία αστυνομικών πήγε εξορία. Έτσι. Το ίδιο στρατηγός Οθωνέος. Το ίδιο ο πλαστήρας. Ο πλαστήρας ότι είχε κοπανίσει. Θέλω να πω, είχε φύγει στο εξωτερικό για να αποφύγει. Αλλά είχαν μια βασική αρχή ότι εγώ είμαι εγγυητής της ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας του, έστω και μόνος μου είμαι εγγυητής, αλλιώς δεν αξίζω τη στολή που φοράω και το εθνόσημο. Γι' αυτό έχουμε τον όρκο, αλλιώς δεν έχει νόημα ο όρκος. Μην κάνεις όρκο. Όπως και εγώ όταν πάω να δουλέψω για μια εταιρεία, δεν κάνω όρκο. Τι όρκο να δώσω. Mm. Δεν έχω καμιά υποχρέωση στον εργοδότη μου. Εσύ όμως έχεις υποχρέωση στον εργοδότη σου, που δεν είναι η κυβέρνηση. Έχει υποχρέωση όμως, για φαντάσου, εντάξει, αυτός έχει όργο. Έχει υποχρέωση όμως και ένας πρωθυπουργός και ένα υπουργικό. Δεν το συζητάμε. Οι οποίοι έχουν ορκιστεί. Γι' αυτό, ο στρατηγός Οθωνέος, που θα έπρεπε να τον έχουν αυτό και άλλους, στη σχολή των Ευελπίδων και σε όλες τις παγωγικές σχολές, μια τεράστια φωτογραφία και να ξέρουν όταν, όλοι ποιος είναι αυτός. Όταν διάβασα εγώ όλη την ιστορία του, ας πούμε, και κακά τα ψέματα, εσύ ήσουν εκείνος που με παρότρινες και το έκανα, τρελάθηκα. Λοιπόν, τρελάθηκα. Όταν όμως αυτός έπιασε τον πλαστήρα, ο πλαστήρας ήταν τότε συνταγματάρχης, ο Μαύρος Καβαλάρης, που είχε πέσει πίσω από τη Μικρασία κτλ., που είχε αναδειχθεί και όλα αυτά τα πράγματα και έκανε παράδοση. Μεγάλο άνθρωπο, βέβαια.
και έκανε παράταση στο κέντρο της Αθήνας, τον πιάνει και του λέει: όταν ο στρατός χρησιμοποιεί, κινείται για έναν και μόνο σκοπό, να τιμωρήσει και μετά παραδίδει την εξουσία στους πολίτες. Τιμωρείς και παραδίδεις εξουσία. Παράτες και ιστορίες, τέρμα. Δεν κάνεις παράτες με τα φτερά και ιστορίες. Αυτό του είπε ο στρατηγός στο συνταγματάρχη, που βέβαιως τον έβλεπε σαν Θεό. Και δικαίως. Γιατί είχε αποδείξει τις ικανότητές του και σαν επιτελικός, αξιωματικός και διοικητής από την εποχή των Βαλκανικών μέχρι τη Μικρά Ασία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ δεν λέω τέτοιο πράγμα να κάνεις. Τίποτα. Αλλά τουλάχιστον. Βάζει την απορία όσοι έχουν, τι θα έκανα εγώ. Βεβαίως. Λοιπόν, αν ήμουν, έχω διοικητική θέση και μου ερχόταν η εντολή, γιατί κάποιες εντολές πρέπει να έχουν εκδοθεί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πέρα από αυτούς που πρέπει να είναι εκτελεστικές εντολές, δηλαδή που πρέπει να πάνε να υπηρετήσουν αυτό το πράγμα, πρέπει να με έχουν ενημερώσει σαν, έτσι, τουλάχιστον. Ξέρω από το σωρικό κανονισμό, από τότε που ήμουνα και εγώ φαντάρος. Δεν έχει την κολότσεπη. Λοιπόν, θα σημειώνω επάνω, δεν συμφωνώ, υπογραφή. Και ας το υπέγραφε ο διοικητής μου Δεν συμφωνώ. Έχεις το δικαίωμα να το κάνεις. Αυτό, δεν επισύρει καμία. Όχι, από τίποτα. Αυτό μπορείς να το κάνεις από οποιαδήποτε βαθμίδα και αν βρίσεις. Έτσι. Και αν το κάνεις και μαζικά, δηλαδή αν τελικά φανεί ότι πολλοί το κάνουν, όχι με απαραίτητη συνεννόηση, δεν λέω αυτό το πράγμα, αλλά αν υπήρξε μια αυθόρμητη αντίδραση, σου λέει: εγώ δεν μπορώ να υπηρετήσω. Λοιπόν, καλό είναι να δούμε μια τέτοια εκδήλωση, την οποία πρέπει να προετοιμάσουμε, να την κάνουμε έξω, ανοιχτή. Ανοιχτή εκδήλωση. Δημόσια, γιατί στον κόσμο δίνει τον λόγο. Έτσι, και να δούμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν και τη νομική άποψη, γιατί χρειάζεται και εδώ πέρα. Και την κλασική και την διοικητική. Πάντως, εγώ ξέρω έναν άνθρωπο ο οποίος εν ενεργεία ακόμη, ο οποίος αρνήθηκε να εκτελέσει εντολή στη διοίκησή του. Δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες για τα πράγματα. Πέρασε από στατό δικαίο για αυτή την ιστορία και δικαιώθηκε. Ναι, γνώριζε κι εγώ. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή. Υπάρχουν. Ήταν υπαξιωματικός, έγινε αξιωματικός. Όπως γίνεται στην εξέλιξη. Εγώ έχω υπόψη και στάθηκε παλικάρι κυριολεκτικά στην αναφορά μπροστά σε όλη τη μονάδα του και είπε και το διοικητή του προδότη. Να. Αυτό το πράγμα επισύρει, έτσι το φαντάζομαι και εγώ ακόμη που δεν έχω. Όμως ήταν παλικάρι και μόνος του. Πρέπει λοιπόν, να δούμε και το άλλο. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι όλοι μπορούν να το κάνουν. Δεν μπορεί να το κάνουν. Αλλά παιδιά, έχουμε φτάσει. Εγώ γιατί κάνω αυτή την ανάλυση? Γιατί θα χρειαστεί να αποφασίσεις πολύ σύντομα, σαν στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, εάν θα μείνεις σε έναν στρατό που αποεθνοποιείται και θα χρησιμοποιηθεί από άλλα κέντρα, με άλλες εντολές και άλλους επιχειρησιακά δεδομένα, ή όχι. Και το όχι δεν είναι παρετούμε. Γιατί παρετούμε. Εντάξει, κάποιος που μπορεί να παρεθεί, δεν δίνω. Δεν μπορεί να δώσει γραμμή για αυτό. Ναι, ούτε βέβαια να πω στον άνθρωπο ο οποίος πεθαίνει της πείνας μαζί με την οικογένειά του. Και να πει τι να κάνω ρε φίλε, πρέπει να θρέψω, οπότε παρετούμε να πάω να βρω μια δουλειά, να δω τι μπορώ να κάνω. Αλλά παρέτηση για αυτόν που έχει γνώση της αποστολής του, τις ένοπλες δυνάμεις τις χρειαζόμαστε. Δηλαδή, κυρίαρχο, ανεξάρτητο κράτος χωρίς ένοπλες δυνάμεις δεν γίνεται. Και επειδή ισχύει του έθνους. Έτσι, μπράβο. Ένα από τα κομμάτια. Γι' αυτό δεν μπορεί να τα παρέ... Βεβαίως. Δεν μπορεί να τα παραδώσει αυτά. Η παρέτηση μένει παραδίδω. Έτσι, λοιπόν, γι' αυτό και πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Και ναι μεν ορισμένοι που έχω γνωρίσει έχουν λογική μισθοφόρου, καθαρά μισθοφόρου, ο μισθός να παίρνει και δεν με ενδιαφέρει. Καλά, ας πούμε ότι είναι μια μειοψηφία αυτή, Δημήτρη. Ναι. Όχι. Και λέω, πάντου υπάρχουν σε όλα τα βέβαια. Έχουμε αυτή την κατάσταση κατάρρευσης της κοινωνίας, των ηθών και της ηθικής της. Και λογικό είναι να εκφράζεται σε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ξέρω όμως και πάρα πολλούς, οι οποίοι φέρουν με μεγάλη περηφάνεια. Βεβαίως. Τη στολή και το εθνός. Εγώ, εάν ήσουν από μια μεριά να βλέπεις πώς ένιωθε το σώμα των αξιωματικών τη νύχτα των ημείων όταν τελικά αποσύρθηκε, θα έλεγες τότε να έχω τέτοιους αξιωματικούς. Όμως δεμένα τα χέρια τους βεβαίως. Βέβαια είχαν έναν αρχηγό ο οποίος το έπαιξε μέχρι τέλος όσο μπόρεσε βέβαια, με τα λάθη του, με τα έτσι του, αλλά η ανάλυση του όλη, την οποία συνεχίζω και διαβάζω συνεχώς, βγάζεις και θα τον φέρουμε. Πρέπει να τον φέρουμε τον Λιμπέρι εδώ πέρα. Δηλαδή δεν ξέρω αν... Είναι του ναυτικού. Βέβαια. Σήμερα έχει αγιεθά πάλι του ναυτικού. Και δεν τράπηκε δεν να πει ότι αυτά είναι συνηθίζονται. Τον είχε υφιστάμενο.
Αυτό... Δεν είπε αυτό συνηθίζεται για, γιατί επειδή το πρόσεξε. Το διάβασα από τον Αντώνη. Δεν ναι, ήταν το Παπαντονίου. Κοίταξε, η αλήθεια πια τι είπε ότι συνηθίζεται. Και εκεί δηλαδή λίγο και ο Ναύαρχος έφυγε. Κάθισα και το άκουσα και το. Τον ρώτησαν για την ΝΟΤΑΜ. Α, για την ΝΟΤΑΜ. Ναι, και είπε, ΝΟΤΑΜ για την ΝΟΤΑΜ. Και είπε ότι η ΝΟΤΑΜ συνηθίζεται. Όχι, για την παράδοση του Αιγαίου είναι το θέμα. Ναι, όχι, δεν είπε. Λοιπόν, προς Θεού, δεν είπε. Λέω και εγώ. Παρόλα αυτά όμως, σαν φυσική ηγεσία, όφιλε να πάρει θέση στο ζήτημα αυτό. Είναι τεράστιο ζήτημα. Ξέρεις πολύ καλά ότι στρατιωτική άσκηση στο Αιγαίο να γίνει. Μα ναι, θέλεις, θέλεις ειδική ρύθμιση, νομοθετική κτλ. Λοιπόν, ανεξάρτητα όμως από αυτό. Εγώ αυτό που μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση βεβαίως όχι τώρα, γιατί βλέπω όλους τους πρώην και νυν αρχηγούς, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, μην τους βάζουμε όλους να τσουβάλει, να είναι, ρε παιδιά, να είναι παραδουλεύτες των πολιτικών τουλάχιστον. Οπότε ό,τι τους λένε, κάνουν. Είτε είναι σε αποστρατεία, είτε σε ενέργεια. Και κατάλαβα γιατί πάντα, όταν η συνείδηση του στρατεύματος ήταν πάντα η ανώτερη αξιωματική και όχι ανώτατη. Δηλαδή, στο το 9, πέρα από το Ζορμπάς, ήταν συνταγματάρχης κλπ. Έτσι, πέρα από τον βαθμό, η Επαναστατική Επιτροπή η οποία κινήθηκε ήταν υπαξιωματική και λογαγή. Ήταν από κάτω, ναι. Έτσι. Η Επαναστατική Επιτροπή του Πλαστήρα. Ομοίως. Τρεις λογαγοί, ένα σταγματάρχης. Λοιπόν, δεν ήταν και υπαξιωματική πολύ. Μα και η Χούντα. Ακόμα και η λογαγή ήταν. Η δύναμη ήταν η λογαγή. Και να σου πω για κάτι άλλο. Αυτό που διάβασα. Πρόσεξε, παρασυρμένη, πρόσεξε ότι κάνουμε εδώ πέρα. Το υπέρτατον... Όχι, όχι, αυτό που διάβασα. Αυτό που διάβασα από αμερικανικές πηγές. Ναι. Λοιπόν, είναι το εξής, ότι τους φοβόντουσαν τους λογαγούς. Βέβαια. Γιατί τους φοβόντουσαν τους λογαγούς? Γιατί ήταν νασερικοί. Ήταν νασερικοί. Ήταν νασερικοί. Δηλαδή είχαν την εικόνα και, το, και τη λογική του Νάσερ. Δηλαδή εγώ για το έθνος μου. Βεβαίως με τη λογική της εκπαίδευσης αντικομουνισμού που είχαν. Αυτή την εκπαίδευση είχαν, αυτό πήγαν να εφαρμόσουν. Και τους ελέγξανε πλήρως από τη CIA και τους υπόλοιπους. Απλά λέω ότι βρισκόμαστε σε μια διαδρομή. Δεν καλό πρέπει να αισθάνεται. Να γίνονται οι προβληματισμοί αυτοί και ανοιχτοί και να μην έχουμε ταμπού για αυτά τα πράγματα, ούτε να λέμε ξέρεις είναι απόρριτο, είναι έτσι. Όχι. Ορισμένα απόρριτα, εντάξει, είναι απόρριτα. Μα δεν συζητάμε. Αλλά εδώ δεν συζητάμε εμείς απόρριτα, γιατί δεν έχουμε και τα απόρριτα. Όμως αυτά πρέπει να λέγονται, πρέπει ο κόσμος να ενημερώνεται και όταν είναι ενημερωμένος ο κόσμος και να μην δέχεται. Έχει ένα έθνος που είναι δυνατό και ενωμένο. Λοιπόν, είχαμε ένοπλες δυνάμεις οι οποίες τίμησαν τούτο εδώ τη χώρα. Όχι όλοι, υπήρχαν και οι προδότες, αλλά τίμησαν. Όσο ο ελληνικός στρατός ή οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις δεν είχαν καθεστώς ουδετερότητας στην πολιτική. Την ουδετερότητα την επέβαλε για πρώτη φορά ο δικτάτορας Μεταξάς. Γιατί ουδετερότητα? Γιατί πρέπει η να. Ουδετερότητα μονοπλευρήτα. Ναι. Ουδετερότητα, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων απεκδίεται την πολιτική του ιδιότητα. Δηλαδή, μάλλον την ιδιότητα του πολίτη. Δεν ζει στην κοινωνία. Έτσι, μπράβο. Την ιδιότητα του πολίτη απεκδίεται. Γιατί? Για να γίνει όργανο της εκτελεστικής ουσίας. Αυτό ήταν το ζήτημα. Και από τότε μέχρι τώρα υποφέρει. Μόνο ολοκληρωτικά καθεστώτα θέλουν ουδέτερο το στρατό. Για να τον έχουν ελεγχόμενο. Ωραία. Έχουμε κάποιες εκδηλώσεις έτσι εδώ. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Εγώ το για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Έτσι, ανεβλήθηκε βέβαια μία στο Βόλο για, που ήταν πρόσφατα. Αλλά πάμε για το Κερατσίνι. Και εδώ πρέπει να το πούμε. Θέλουμε εκεί να πότε έρθει ο κόσμος. Είναι στις 27, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνω λάθος, είναι στις 27. Έχουν βγει οι ανακοινώσεις, έχουν βγει πλέον και οι αφίσες. Είναι οικονομικά και εθνικά θέματα πάλι. Είναι αυτά που καίνε σήμερα τον κόσμο, που θέλει να μάθει, διψάει ο κόσμος για να μάθει τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, να προσκαλούμε. Βάλτε και στις αναρτήσεις εσύ που το παρακολουθείτε το blog σου πολλής κόσμος, γιατί θέλουμε πολύ κόσμο εκεί στο Κερατσίνι. Είναι ευαίσθητη περιοχή, είναι περιοχή που ξεπουλιέται ολόκληρη και εκεί φεύγει όλη η ειδική οικονομική ζώνη, φεύγει όλη, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα. Όχι, και θέλουμε κόσμο. Αυτή είναι η πρόσφατη και κοντά μας. Λοιπόν, και να πούμε ότι βεβαίως στην επόμενη εκπομπή που θα έχουμε είναι στο τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα στο Inner Topper. Που θα είμαστε. Κερατσίνι, το είπαμε έτσι. Ναι. Το είπαμε Κερατσίνι, εντάξει, είναι πέραμα. Εντάξει. Πέραμα, πέραμα. Εντάξει, πέραμα. Ναι, ναι. Είναι, συγγνώμη, είναι ναι, ναι. Πέρασμα στο πέρασμα. Ακόμη χειρότερα. Ναι, ακριβώς, είναι ακόμα χειρότερη λοιπόν, κατάσταση εκεί. Τη Δευτέρα θα είμαστε στην Inner Topper 1 η ώρα
στην εκπομπή Πολιτική Διάλογη. Ελπίζω να μπορέσει να είναι ο Νίκος Γαλογερόπουλος μαζί μας. Ναι, μίλησα χθες μαζί του. Του είπε στα καθέκαστα. Γιατί είπαμε να πάμε να δούμε και το θέατρο. Ναι, δεν το έχουμε μιλήσει ακόμη για τα θεατρικά, εντάξει. Αλλά έχουμε πει για την να μην είμαστε μαζί. Για την παράστασή του, ναι. Είναι ίσως η παράστασή του να στηρίξουμε την, και τον Νίκο, δικό μας παιδί, όπως και να το κάνουμε. Πέρα όμως από αυτό το πράγμα, είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος είναι από τους ελάχιστους πλέον αγωνιζόμενους καλλιτέχνες ως προς το έργο του υπηρετεί. Δηλαδή είναι στρατευμένη τέχνη με τη σωστή έννοια, όχι με την γελία έννοια που υπήρχε κάποτε. Έτσι, στρατευμένη τέχνη πραγματικά για το λαό, υπέρ του λαού, για το λαό. Έτσι. Για πόσο καιρό είναι, μου φαίνεται, τρεις εβδομάδες. Είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Τρεις μέρες κάθε εβδομάδα στο θέατρο Underground στην Κοραή. Στην Κοραή. Λοιπόν, οπότε μπορεί να το δει, να είναι, αν και μικρό το θεατράκι, αξίζει τον κόπο και γι' αυτό κάνουμε μια συζήτηση να δούμε πώς μπορεί να συνεχιστεί η παράσταση. Θα προσπαθήσουμε, γιατί έχουμε βρει έναν χώρο στην οποία θα δώσουμε μια συνέχεια. Εντάξει, όπως αυτό είναι όμως η απόφαση του Νίκου. Ναι, είναι απόφαση δική του, πρέπει να δει τα πράγματα, αυτά που θα του πούμε και από εκεί πέρα θα δούμε. Πάρα πολύ καλό. Μάλιστα είδα και από την Κύπρο ακόμα στέλνουν μηνύματα. Στηρίχτε τον Νίκο. Εντάξει, αλίμονο, δεν υπάρχει περίπτωση για αυτό το ζήτημα. Ακόμη και στο τρενοκομείο, να το πούμε έτσι. Πώς το λέμε, το τρένο. Συζητάνε συνεντεύξεις δικές σου πάρα πολύ. Καλά, και ξένοι και Έλληνες δημοσιογράφοι. Ναι, όχι, μου είχε έρθει ένας Αμερικανός δημοσιογράφος τώρα και μου είχε πάρει συνέντευξη το Φεβρουάριο του 2015 και μπόρεσε να βρει μέσο να δημοσιεύσει την συνέντευξη τρεις μήνες μετά. Γιατί δεν δεχόταν κανένας να δημοσιεύσει τη συνέντευξη, διότι θεωρούσαν ότι οι προβλέψεις αυτές για το ΣΥΡΙΖΑ την εποχή εκείνη ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Τώρα όλοι του ζητάνε πάρει συνέντευξη από αυτόν να μάθουμε τι γίνεται για την Ελλάδα. Επίσης έχουμε μια προσπάθεια η οποία ευωδώνεται στο Περιστέρι, σιγά σιγά να αφενός θα γίνει μια εκδήλωση. Μεγάλη εκδήλωση προετοιμάζεται. Είναι ένας χώρος που μας απασχολεί πάρα πολύ. Ήδη έχουν εκδηλώσει σήμερα και επιθυμία να δημιουργήσουν δύο νέους πυρήνες εκεί. Θα δούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά η εκδήλωση ήδη θα μπει μπροστά. Και αυτό είναι καλό. Και στον Άγιο Νικόλαο ήδη κλείνεται για τον. Άγιο Νικόλαο Κρήτης με τον Μουρούτη, δεν λέει το ιατρό, ναι, με τις μεγάλες συγκεντρώσεις που κάνει. Ωραία. Αυτά είναι. Λοιπόν, αυτά και θα συνεχίζουμε τη Δευτέρα με το Air Open και τις επόμενες μέρες όσες μπορούμε, γιατί είμαστε υπατμών. Ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια για όλους και. Καλώς από τον Κυριακό. Να ξεκουραστείς. Γεια. Σταθμός η ροή. Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.